Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις και πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Συντονισμένη εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη τη Σειράπη στο Παρτάξον, την Έλια Μπατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω γραπτών μηνυμάτων 955 και ένα το μήνυμά στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Με διαγωνισμό και για σήμερα, με 3 εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ με ισοπαλία χωρίς σκορ ή με οποιαδήποτε νίκη περνάει στους 4. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον πιο σημαντικό στόχο της φετινής του χρονιάς. Και με το βορκωμένο δίπλα μου να κάνει το μάγκα. Να κάνει το μάγκα χτες. Τον έκανε στο μάγκα. Εσύ είσαι μάγκα. Το έπαιξα. Το έπαιξα. Αυτό. Το πιάσε. Ρε φίλε. Θα μπορούσα να το παίξω ένα-δύο, το έπαιξα καρφωτό. Ναι. Εντάξει. Τον κόσμο πώς και τι δεν τον ενδιαφέρει. Παίχτηκε. Λες αποκλείεται. Βγήκε το οχτάρι. Κάθε μέρα βγαίνουν οχτάρια. Παίξε τον πόνο. Σε ρωτάω κάτι απλό. Παίζουν πολύ οχτάρια. Ε, τι θα πάθω, ρε. Ρε, άσε με ήσυχο, ρε. Το πιασε το άλλο, ρε. Το άλλο πόσο βγήκε. Το άλλο το 1-3. 1-3. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ποια είναι η πλάκα. Κάνει το 0-1 στο 5 η Στουτγκάρτ. Ναι. Αρχίζω, πήριχνω πινελί κι εγώ. Ναι. Και καπάκι, ποιο σοφαρίζει για την. Ποιο. Για τη Στουτγκάρτ. Ποιο. Ο ραπ. Ωραία. Σε έχω πέσει κάτω. Λέω δεν γίνονται αυτά. Είναι η μέρα μου να πληρωθώ. Είπα σε πάρω τηλέφωνο, αλλά ήξερα ότι τρέχει. Λάστο να τελειώσει και να μιλήσουμε μετά. Τελικά τελειώσει 1-3. Ο θεσμός του κυπέλου γενικότερα. Κρύβει εκπλήξεις. Πρώτον, ναι. Και δεύτερον, εσύ προφανώς ήσουν επηρεασμένος επειδή είδες ότι η Λεβερκούζεν ήρθε 0-0 με την Μπάγκερ. Και λες τώρα για να έρθει 0-0 με την Μπάγκερ, σιγά μη χάσει από τη Βέρντερ. Η Λεβερκούζεν πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι αφελέστατη στην άμυνα. Έτσι. Και δέχεται γκολ από ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καλή κόντρα επίθεση όπως η Βέρντερ Βρέμης. Και είναι η μόνη φαρμακευτική εταιρεία που είναι στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί εκπροσωπείται από μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, ναι. Η οποία δεν έχει γενώσιμο. Τα ασπιρίνη δεν έχει γενώσιμο, σωστά. Η Bayern δεν έχει γενώσιμο. Αυτό είναι και δύσκολο και για τον πολιτή. Έτσι. Συγγνώμη. Γιατί υπάρχει τώρα ο άλλος πουλάει. Δεν ξέρω τι προϊόντα βγάζει. Ναι, πουλάει τώρα, για μια εταιρεία. Ένα χάπι που αντί να σε κάνει καλά, ξέρω εγώ, μπορεί να σε στείλει αδιάβαστο. Φάει την γλώσσα. Τι φάει την γλώσσα. Όχι. Απλό τώρα αυτό το οποίο σκέφτομαι, ναι. Είναι ότι η εταιρεία αυτή είναι γνωστή για την ασπιρίνη. Τι μόνο, είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία η Bayern στα φαρμακευτικά. Δεν ξέρω άλλα προϊόντα είναι που βγάζει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, κολοσσός. Και από τις λίγες εταιρείες εδώ στην Ελλάδα που δεν είχε κλειδονισμούς. Και δουλεύει πάρα πολύ δυνατά. Και να δουλεύει καλά. Εγώ έχω φίλους που δουλεύουν σε διάφορες εταιρείες και ξέρω, ας πούμε. Ξέρω. Ακούω, ξέρω. Δεν ξέρω, ακούω. Ενημερώ. Οι φαρμακευτικές. Κάνω τον έξυπνο σε ένα επάγγελμα που δεν το δεν γνωρίζω. Εντάξει. Είναι και αυτοί οι πολιτές που κάνουν αυτή τη δουλειά που είναι πολιτές. Οι ιατρικές επισκέπτες. Ναι, είναι δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολο. Έχει να πλέξει με αυτό, με γιατρούς, με λαμό για γιατρούς. Μην τα ανοίγεις. Όχι, δώσε με κάνα φράγκο. Ρε, μην τα ανοίγεις. Και να κάνω κανένα ταξίδι. Όχι, δώσε με. Ξέρεις τη Λιγούρια που είναι οι περισσότεροι γιατροί. Κάποτε ήταν αυτά. Κάσε, ρε, φύγε. Και δώσε μου κάνα αυτό και δώσε μου κάνα εκεί. Για οποιαδήποτε συναλλαγή πάνω από 500 ευρώ που γίνεται μόνο διατραπεζικά. Ναι. Και πρέπει να έχεις και. Ποιος είπε σένα ότι για μεγαλύτερη συναλλαγή γίνεται διατραπεζικά. Θες εγώ να πάω σπάρω ένα μάξορα με 30 χιλιάρια. Να βγάλουμε 30 χιλιάρια από μια σακούλα. Πώς γίνεται δηλαδή, και τι θα πει αυτός που παίρνει τα μάξι. Θέλω τραπεζική, αυτή θα σε πει. Καλά, οκ. Εντάξει. Δηλαδή, άμα εγώ θα πάρω ένα σπίτι και του δώσω κασέρι τα λεφτά
Θα πει, όχι, ξέρω εγώ, για άμα πουλήσω ένα κτήμα και θα το πάρουν 5 βούλγαροι. Σωστό αυτό που λες. Ε? Σωστό αυτό που λες. Πω μια ιστορία. Είχα τη χτήματα η μάνα μου στη Σαμοθράκη, ναι, μαζί με άλλους 6-7. Τα πήρα εδώ και 70 χρόνια. Αφγαντίζουν. Βρέθηκαν κάτι βούλγαροι, λέει κάτι γκάγκστερ να τα πάρουν. Ήταν ένας παππούς εκεί 90 χρονών, 88 χρονών όπως ήταν, ο οποίος είχε ένα κομμάτι μεγάλο. Και λέει, λέω, πάρτα ρε γέρο, λέω, θα κάνω. Λέει, μα λέει, μη με φάνε. Λέω, έτσι θα πάμε κι εμείς. Λέει, σε σακούλες είναι να μας τα δώσουν. Λέω, θα πάμε. Θα πάρουμε και 5 φίλους από εκεί που ναι, πρέπει. Θα τους δώσουμε στο μπαρκτικό που τους έδωσε. Και χαίστηκε ο παππούς και δεν πουλήσαμε τα κτήματα. Το σκατόχερο να πούμε. Τέλος πάντων. Τι ρε εσύ, με λες 500 ευρώ συναλλαγή. Έρχεται άλλος από τη Βουλγαρία, γκάγκστερ. Σου λέει θέλω τα κτήματα. Μάλιστα. Και τι θα τα βάλει στην τράπεζα, θα τα βάλει τα λεφτά. Εδώ δεν έχει γκάγκστερ. Όχι, μου με λες, γίνεται συναλλαγή. Και να σου πω και το άλλο. Το ότι το κράτος επιτρέπει το μαύρο χρήμα θα στο αποδείξω αμέσως. Το ξέρουμε. Στη ΔΕΗ πάνε πλήρωση. Εμένα μου ήρθε 250 ευρώ λογαριασμός. Έτσι. Ναι. Ωραία. Πάνε, πες, έχω το μηχάνημα της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας. Δεν έχω, λέει. Τι δεν έχεις, ρε βλάχο, του λέει. Εκεί είναι ένας Ηρακλειδέας εκεί στην κάτω τούμπα. Ένας τεμπελχανάς εκεί που μαζεύει τα λεφτά. Κάθεται εκεί και τα λοιπά. Σου στέλνει και χαιρετήματα. Τώρα μας ακούει. Το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ο Σάκης δεν το ξέρανε. Του λέω πάρε με την κάρτα, δεν έχω ρευστό. Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Θα παίρνω όλα τα λεφτά διατραπεζική. Μου λέει κάθε φορά που κάνεις και κάνεις φασαρία, άλλα. Τι πάω και κάνω? Φασαρίες, άλλα. Τι κάνω φασαρίες? Εσύ. Μια φορά που έκανα φασαρίες. Το τσαγκό, και πας συνέχεια και κάνεις μανούρες. Έλα ρε που κάνω μανούρες, πλάκα κάνω. Αφού μου το πες. Μανούρα είναι αυτή που τους κάνω, πλάκα τους κάνω. Του λέω άντε ρε γρήγορα. Τελικά τι έγινε στε? Δεν τα παίρνουν. Πάνε πλήρω. Ναι, δεν τα παίρνουν αν είναι μετρητά. Δεν τα παίρνουν με την κάρτα, ρε. Α, με την κάρτα. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, θέμα. Μου έρχεται εμένα 600 ευρώ. Έχω μαγαζί. Πώς θα πάω το πληρώσω? Πρέπει να πάω στην τράπεζα. Να περιμένω. Η ΔΕΗ γιατί όχι? Να κάνω μια ερώτηση. Στην ΟΗΘ, πάνε στον ΟΥΘ. Σε παίρνουν στον ΟΥΘ τα λεφτά. Τι ερώτηση είναι? Αυτά ήταν ρέστα από σούπερ μάρκετ. Ναι, ρέστα από σούπερ μάρκετ. Πού το ξέρεις? Για να παίξει 75 λεπτά κάποιο πρέπει να είναι διαστραμμένο. Είχα 70 λεπτά και δεν μπορούσε και με έκανε 5 λεπτά δώρο ο προποτζή. Μια προμήθεια θα έπαιρνε 5 λεπτά ο προποτζή. Του την έφαγε, ρε. Έλα, ρε, εντάξει. Λοιπόν, παίζει του Γκάρδι Ντόρτμουντ, κάτσε να δω τώρα. 2-3 γκολ. Το χάνει στο 90. Έτσι. Λοιπόν, Οξφόρδη παίζει άσο. 2-2 ήρθε. Λίβερπουλ διπλό. 1-1 ήρθε. Μίλτον Κέιν Τζονς, over 2,5. Πού είναι Μίλτον Κέιν Τζονς? 1-1 έρθει. Μπρόμλεϊ Γκρίσμπι 22-78. Πού το? Τι το παίζεις? Άσο χ και έρχεται διπλό. Και παίζει Ντα Λα Μπι Ιν Γκα Αγ. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. 23-14. Πού το βρήκε τώρα αυτό? Δεν υπάρχει. 23-14. Πού το, ρε? Α, εδώ είναι. Defensor Laborana Indigas Αγιακούκο. Ναι. Πού το βρήκε αυτό? Λέγε. Το παίζει άσο και ήρθε εκεί. Το κόκκινο. Και ο άσος πλήρουν 1,48. Ακούστε το καθήκητο. Έπαιξε τα ρέστα από το σούπερ μάρκετ και να πάρει 32 ευρώ. Καλά έκανε. Αλλά δεν με πειράζει αυτό. Μες ξεβροστιά. Κάνει τζακπότ. Χάνει διπλές ευκαιρίες. Όχι, ας πω. Και ασχολείσαι. Εντάξει, η Λίβερπουλ έκανε όργια και από εκείνια. Είσαι τόσο κατσίκι. Κατσίκι με τι είμαι. Ρε τον κόκκινο. Δεν φτάνει που την έχασα εγώ την Στουτγκάρδη. Ναι. Τη χάνει και εσύ. Λοιπόν, βάλαμε τους καφέδες στοίχημα και τους κερδίζει για μια εβδομάδα γιατί σου είπα αν πιάσει ένα από τα δύο, οι καφέδες είναι δικοί μου. Λοιπόν, τέρμα. Κρίμα. Το άλλο που βάλουμε το στοίχημα ποιο είναι? Ότι μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Τώρα αυτή. Δεν βάζω μακροπρόθεσμα. Μέχρι το Πάσχα. Βγάζουμε ένα μέχρι το Πάσχα. Το ότι ο Βεζιρτζής θα παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Θα παρακαλάει. Ναι. Δεν το ξέρω. Και θα γυρίσει πίσω. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Α, δεν το, θέλω. Δεν το ξέρω. Καλά, είναι ναι, κάτι το οποίο. Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Πού πας ρε με το μίνι και τις γόβες, μπαμπά, με κράζεις, τράβαρε αγόρι μου. Άλλαξε. Λοιπόν. Μην αρχίσεις κλωτσιές, ναι. Τι θέματα έχει εδώ? Ο Στάθης είναι στο πουλάμε Χατζησέη για πρώτη σελίδα. Ωρε φίλε. Μακεδονικός Ερμαϊκός στο τελικό κυπέλλου θα έχει περισσότερη αυτή. Πουλάμε το. Ναι, εντάξει. Γιατί πουλάμε Χατζησαΐα? Γιατί πουλάμε Χατζησαΐα? Λαχείο για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Εγώ τώρα που θέλω να επέμβω, καλά κάνουμε και πουλάμε το Χατζησαΐα. Απλά εγώ αν ήμουν επειδή είμαι αλυταράς, θα έβαζα δίπλα στο πρωτοσέλιδο ανίκητος και πολυτάλαντος. Λαχείο για τον ΠΑΟΚ ο Χατζησαΐας με πολύ μέλλον. Ο Αντώνης Μανίκας, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον 23χρονο στόπερ. Ο παλιός θανατοφύλακας. Ναι, ναι. Αναλύει στη Μέτροσπορ τα προσόντα του και διηγείται την προϊστορία του στα γήπεδα. Οι θέσεις που έπαιξε. Ο ρόλος του Ζουνίδη.
το προφίλ του χαρακτήρα του και ο Μπακασέτας. Μετά από δίπλα, ξέρεις τι θα έβαζα. Πουρλιοτόπουλε παρετήσου. Στραβωμάρα είχες τόσα χρόνια. Ναι, άστα ρε. Περίμενε. Σε ακαδημίες σας οπα. Και το μάτι σας. Εγώ ένα λεπτό πριν μου πεις. Ωραία μου τα πεις μέχρι τώρα. Εγώ ρε έκανα τζόκινγκ εκεί στο Καφτατζόγλιο, στο διάδρομο απάνω. Εκεί που πάω με τον φίλο μου τον Εμίλιο Γαβριλίδη και τον προσωπικό μου γιατρό. Γεια σου Νίκο Φίστα, καλύτερος ουρολόγος. Με προσωπικό γιατρό πας να κάνεις διάδρομο. Όχι, ναι, γιατί λες ότι θα πεθάνω και θα με πάρει. Γυμνάζεται εκεί ο Νίκος, είναι 50 χρονών, παιδάρα. Ούτε ένας δεν έστειλε μήνυμα για το... ρε, γιατράρα να πούμε. Και στον Κιανό Σταυρό σου λέει που να τρέχω άνθρωπος στο διάλειμμα του, προσέχει το σώμα του. Και εκεί που βλέπω τα παιδάκια να παίζουν, παίζει ο Ηρακλής K15 με τον Παόδ. Βλέπω κάτι αγκούρια εκεί στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή, κάτι ψηλά παιδιά, κάτι αυτό αργούς και τα λοιπά. Παίζει έξω δεξιά ένας κοντοούτανος, κοντός, βραχύσωμος, δυνατός. Βλέπω περνάει σαν αστραπή από μπροστά μου, με την μπάλα στα πόδια. Παίρνει τον αριστερό μπακ του Ηρακλή, τον αριστερό στόπερ. Του κάνει χαζό. Του κάνει χαζό, μπαίνει πλασάρι στην απέναντι γωνία, γκολ. Λέω έτυχε. Αλλά μπαίνει ο διάολος μέσα μου. Μπαίνει ο διάολος. Ρε λες. Το βλέπω μια από την άλλη μεριά τώρα. Από την αριστερή μεριά. Αριστερό εξτρέμ. Με το άλλο πόδι. Με το αριστερό το πόδι στην πλευρά του, την κανονική. Ναι. Παίρνει έναν μπακ του Ηρακλή, τον ταλαιπωρεί. Πάει ένα εκεί χάφ να τον ντουμπλάρει και τα λοιπά. Τον περνάει και αυτόν. Τραβάει μια σέντρα μυρογνωμόριο. Είναι ένα σέντερφορ, ένα γκούρι, το χάνει. Αλλά η σέντρα ήταν μυρογνωμόριο. Ρε τι κουφάρα τον κοντό, λέω, ποιος είναι αυτός. 15 χρονών. 13-14 χρονών. Ξανά τον πέλευω πλάτη τώρα. Δίνουν την μπάλα ο χαφ πλάτη. Γυρίζει τον. Το κορμί. Το κορμί τραβάει ένα σουτ. Series out. Βολίδα. Άρα έχει αίσθηση του χώρου. Τι του χώρου, ρε. Μετά τον βλέπω, χτυπάει ένα στημένο. Γκολ. Εντάξει, μόνο τερματοφύλακα δεν έπαιξε. Ναι. Αυτά πες όλα. Ποιο είναι ο μέσα. Πάω, κάνω μπάνιο εκεί, βολίδα, ξέρω εγώ. Γλιστράω κιόλα γιατί βιαζόμουν. Γελάει. Αυτή την γλίστρα να τη χάσω. Γλιστράω που λες εκεί και τα λοιπά. Τρέχω να βρω τον μπαμπά του. Ρε, αυτός ο κοντός, ποιος είναι ο κοντός. Μαθαίνω μετά εκ των υστέρων ότι τον θέλει κάτω. Λέει Ολυμπιακός τον κοντό. Τι χαζός είναι. Ναι. Και λέω τώρα. Σε ποια ομάδα έπαιζε ο κοντός. Στον Παόδη Κιτηρίου. Ένας κοντός. Ρε τον κοντό. Γεωργιάδης λέει. Έμαθα το επίθετο. Άκου τώρα. Άκου ρε τώρα εμένα ρε. Κοιμάσαι ρε Πουλιοτόπουλε ρε. Εσείς που είστε εδώ στις ακαδημίες ρε. Στο Ηρακλή, εγώ να είμαι στον Ηρακλή. Αυτοί που είναι στον. Αυτοί που τον παίξαν με τον Ηρακλή. Τον παίξανε, ρε, αυτοί που τον είδαν. Τον είδαν. Στον Ηρακλή. Δεν τον απαγάγανε μετά να τον πάρουν στον Καφετζόγλιο. Εγώ να είμαι στον Ηρακλή. Δεν τον απαγάγανε να τον πάρουν στην ομάδα. Δεν ξέρω. Λάθος η ερώτηση που κάνω. Πάνω τον πάρει στην Άρσεναλ. Πα στον μπαμπά του. Πα στον μπαμπά του και λε. Έλα εδώ μπαμπά. Έλα μπαμπά, πες μου. Τι θέλει μπαμπά. Το παιδί είναι Ηρακλή από σήμερα. Τέλο. Ανήκει στην ομάδα μα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Μου είπε. Έπαιξε. Και πλαγιοκόπησα από δεξιά. Πλαγιοκόπησα από αριστερά. Ναι, ο μπαμπάς το έμαθα φουκαράς, ταξιτζής είναι, δεν έχει λεφτά να φορήσει δεξιά και αριστερά. Κατάλαβες. Οι ταξιτζίδες δεν βγάζουν. Να ήταν πριν 15 χρόνια όταν γνώρισε η αδερφή μου τον Γιωργάκη και λέει: Βρήκαμε γαμπρό. Ήτανε άπλα. Ήτανε ολό. Τώρα που πειράνε. Τώρα που πειράνε, κλαίγονται σαν τα ταγάρια. Τι, δεν κυράζει καφέ. Καλά καφέ, Κωστή, να πούμε. Και κλαίνε. Κατάλαβες. Δεν έχει τώρα ο μπαμπάς κανένα φράγκο να δώσει. Κατάλαβες! Έγραψε ο Μανίκας. Δεν παρετήστε ρε. Κοπρίτες δεν παρετήστε ρε. Που βγαίνει εδώ η εφημερίδα και λέει ο Μανίκας έβγαλε το Χατζή Ισαΐα ρε. Μου επιτρέπεις? Τι να σε επιτρέπω. Μου επιτρέπεις? Πριν δύο χρόνια. Ένα λεπτό. Επιτρέπεται ρε να βγάλει τερματοφύλακα τον Τσινότα ο Καμπερίδης από τον Πιερικό. Να βγάλει τον Γιαννούλη αριστερό μπακ. Ο Καμπερίδης από τον Πιερικό. Τον αδερφό του Κωστάκη του. Ναι. Πολύ καλά και παιδιά. Δεν με νοιάζει καλά παιδιά. Είναι και καλά παιδιά είναι. Δεν με νοιάζει. Τι να του κάνω γαμπρού. Τι με νοιάζει εμένα με καλά παιδιά. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι, σωστό. Και πέσει και ο άλλο αυτό από τον ΠΑΟΚ που βγάλανε. Αυτό τον έβγαλε. Αυτό εδώ που ήταν τραυματίας. Δεν το ξεχνάω όλο το όνομα. Ρε. Θα τον βρω. Ο Πιερικό που ήταν στον ΠΑΟΚ. Ρε. Το παιδί από τον Πιερικό που βάζει τα γκολ. Back half που παίζει ρε δεξιά αριστερά. Γαμώ τώρα. Από το ένα στο άλλο πάει και με έχει κάνει. Και αυτό το παιδάκι ρε. Πώ το λένε ρε. Πες στον ΠΑΟΚ ρε που συνέχεια βάει, το ξεχνάω. Βάει προχώρα. Το ξεχνάω αυτό συνέχεια ρε. Αλτσχάιμερ έχω πάει. Στον ΠΑΟΚ που παίζει ρε που εκδέξει μπακ χάφ το βάζουν ρε. Την Κατερίνη τι να βρεις ρε. Μιστακίδης ρε. Μιστακίδης ρε. Άμα δεν δηλαδή, είμαι εγώ ρε θα κάνεις ρε καθυστερή. Σωστά ναι. Ο Μιστακίδης τον έβγαλε ρε. Τον έβγαλε το Μιστακί. Και άλλοι πάνε και παίρνουν τα ταγάρια οι πρόεδρος του Πιερικού, το Σιώκα προπονητή. Τι να τον κάνεις ρε ταγάρι το Σιώκα προπονητή. Το Σιώκα του ναι, τι να τον κάνεις το Σιώκα. Μεγάλο σέντερφορ ήταν. Σαν προπονητή τι το θες να τον κάνεις. Κοντός όμως.
Τι κοντός όμως σου χάρισε τα κολλάκια στο Καφτατζόγλου όμως με το Χατζηπαράκι. Ό,τι γκολ έφαγα το χάρηκες ρε εσύ. Τι ειδονή είναι αυτή που. Ρε καλά λέει ο Γερμανός Τσολιάς, ρε βαρκάρης πριν να σε γλέντσε καλά. Τι πήγαινε στα γήπεδα εκείνο με τον Σιώκα, το θυμάσαι το 0-1. Ε, που να το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι. Αυτό που πόνεσε περισσότερο ήταν ότι πήρε η Λάρισα το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον το πρωτάθλημα το πήρε αγόρι μου. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Γιατί να σε κάνω. Ήταν και Πασόκο ο συγχωρεμένος. Το χάνει ο Σάκης ο Αναστασιάδης το πέναλτι. Την Πινελίκη άκουσε. Ναι. Τι τον αφήνατε και βάρα για τα μπέναλτι τον Αναστασιάδη. Αφού δεν ήξερε. Αφού δεν ήξερε να βαράει. Του τα έχω πει και κατηδία. Δεν βάζετε τον Καραΐσκο εκεί που έδωσε. Έχει εκτελέσει φάουλ από το κέντρο. Ποιο. Αλλά. Στα φάλ. Θα σου πω τώρα. Πέναλτι, ρε. Έχει βάλει σούτ το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακα από το χώρο τη μεσαία γραμμή. Πέναλτι, δεν ήξερα βαρά. Απίστευτα σούτ. Ναι, ναι. Απίστευτα σούτ. Ναι. Έχει κάνει ένα μαγικό 2-3 μέσα στο Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ναι. Κι όμως. Ναι. Εντάξει. Θα σου πω ρε τι έγινε, θα τα πω και. Μη μου τα πει. Θα στα πω, ξέρει τι έγινε εκεί. Ο κόσμο δεν ξέρει γιατί λέμε. Περίμενε, για μην βιάζει με διακόπτη. Έχει κάνει ένα μαγικό γκολ στην πρόκληση με τον τελικό με τον Όφη στο 2-3 και. Στα πέναλτι ήταν ζαβό, κουλό ήταν το πω. Τι να πω. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Άντε να μην στραχωρήσουμε τις καρδιές μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Χαράλαμπους. Ποιο, αυτοί που καπνίζουν, χασίζει. Είσαι λακαμάς με δίπλωμα. Εμείς θα διώξουμε τον Τούντορ στο διπλό στην Τούμπα, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν. Ραπτόπουλε, παίξε αυτά. Μήπως και ρεφάρεις, λέει, με τα ρέστα από το μίνι μάρκετ. Γεια σου, Θανάση. Λοιπόν, βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, ναι. Τώρα, καταρχήν να πω ότι δεν έχει έρθει ούτε ένα μήνυμα. Ούτε ένα μήνυμα. Για ποιο? Για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Για πού παίζει ο ΠΑΟΚ? Ήρθαν δύο ψέματα. Μόλις τώρα. Πού παίζει ο ΠΑΟΚ? Με το Πανιόνιο. Τώρα, άμα έρθουν μια 8.500 ορκ και σε κυριγάνε. Δηλαδή, αυτή είναι 60 χρονών οι ορκ. Δεν μπορούν να έρθουν. Οι άλλοι δεν είναι ορκ. Η όρκη ήταν 60 χρονών. Ρε γόρι μου καλό. Τι τα γόρι μου. Ο ένας έκανε το λαρυγκά του, ο άλλος έκανε φαρικί του, ο άλλος έκανε την καρδιά του, ο άλλος έκανε το έντερό του. 60 χρονών είναι, γέρι είναι. Τι λοιπόν. Να έρθουν τα όρκ. Πάει τώρα. Λέγε. Λοιπόν, το φιλικό μας λες για το Πάοκ Πανιόνιος. Για το Πάοκ Πανιόνιος. Για το φιλικό. Το εχθρικό είναι το άλλο. Πάοκ Ηρακλής. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Α, το φιλικό. Εντάξει. Αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς. Ποια είναι. Και του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, τα λουκάνικα. Λουκάνικα μπατζέτα τη κυμακαρδιά. Λοιπόν, έχω λύση για το Πάοκ Ηρακλής. Πριν πάμε στο θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Μεγάλη λύση. Πολύ εύκολη λύση. Λοιπόν, Ιβάν, επειδή μπορούμε να αποδείξουμε τι γίνεται σε αυτήν την πόλη, βάλε 50 ευρώ το εισιτήριο να δούμε ποιοι θα γεμίσουν το γήπεδο. 50 ευρώ το εισιτήριο. Ναι, υπενήσεις ότι θα το γεμίσουν αυτοί που μπαίνει 5 ευρώ το εισιτήριο στο Καφτατζόγλου και πηδάνε τα κάγκελα θα γεμίσουν. Όλο θα πάνε 30.000 Ηρακλείδες και ας κάνουν να πάνε 50 ευρώ και να πάνε. Τι να κάνουν οι Ηρακλείδες? Οι Ηρακλείδες δεν πληρώνουν στο γήπεδο του τα 10 ευρώ, ναι. Ο Παπαθαρσάκης κλαίει. Λέει: έχω 5.000 κόσμο και έχω 800 εισιτήρια. Εγώ τον έχω δει να κλαίει. Ναι, εγώ πάντως αυτά δεν τα αναδεικνύεις του Ηρακλή. Αναδεικνύεις ότι λες είναι τσιγκούνης ο Παπαθαρσάκης. Δεν είναι τσιγκούνης, έχει καβούρια σε ζέτη. Ναι, ναι. Ότι έχει 6.000 θεατές και έχει 800 εισιτήρια δεν το λες. Αυτά, και το... αυτά να βγει να πει ο Σάρλης. Αυτά με το στραβό του στόμα. Αυτά είναι να κάνει άλλα. Υπεύθυνος ασφαλείας είναι. Άμα πηδάνε άλλοι τα κάγκελα, τι υπεύθυνος ασφαλείας είναι ο Σάρλης? Αυτή θα τα ακούσει. Τη δουλειά την κάνει, άστα, μην ασχολείς. Μην ασχολείσαι. Μην ασχοληθώ. 50 ευρώ το εστίο. Ναι. Ποιοι θα πάνε, ρε, πιο πολύ, Ηρακλείδες ή Παόξιδες? Ποιοι να πάνε, Ηρακλείδες? Με 50 ευρώ εστίο. Σου ξαναπαντάω. Ποιοι θα πάνε πιο πολύ? Σου απαντώ. Ποιοι? Ναι, σου απαντώ. Κανένα δεν θα πάει. Έχει πιο καλό αγοραστικό κοινό, Ηρακλείδες. Όχι, τι αγοραστικό κοινό έχει. Τι αγοραστικό? Έχει κόσμο με χρήμα. Ποιο είναι με χρήμα, ρε? Ποιο είναι με χρήμα? Δεν λέω ποιοτικά. Ποιο έχει χρήμα, ρε? Οι Ηρακλείδες. Ναι, οι Παοξίδες που είναι μέσα στο παρασκήνιο τόσα χρόνια. Φυλακείο ένας, υπουργός ο άλλος, βιομήχανος ο άλλος. Ο άλλος βγάζει λόγο, ο άλλος βγάζει λόγο πολιτικός. Πώς το λένε, φίλος μας. Εδώ θα κάνει ομιλία. Έχει, ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά, ρε. Εσείς τι έχετε λεφτά, ρε? Έχει λεφτά. Οι παλιοί Ηρακλειδείς είχαν, λέει, λεφτά ή ήταν στις βιοτεχνίες, στα μαγαζιά κτλ. Μαζί με τους Εβραίους που ήταν Αριανοί. Ήρθαν οι Παοξίδες το 22, ξέρω εγώ, τους λέγαν Τούρκοι, Μούρκοι κτλ. Οι Τούρκοι που τους κοροϊδεύανε γίνανε 1 εκατομμύριο. Και οι Ηρακλειδείς πήγαν 500 άτομα και πληρώνουν 20 εισιτήριο. Και οι Αριανοί διαλύσαν την ομάδα τους. Κοροϊδεύαν τους πρόσφυγες. Α, οι Τουρκάσποροι, τους κοροϊδεύαν. Αυτά είναι μετικά. Δεν τα υιοθετούμε. Δεν τα υιοθετούμε. Και έχει το κόκκινο τώρα που πάνε 5.000 Ηρακλειδείς στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνουν 1.000 στο πρώτο και 4.000 που πηδάνε τα κάγκελα στο δεύτερο και λέει έχει αγοραστικό κοινό Ηρακλείς. Πώς να μην σε λένε ότι είσαι ψεύτης? Εσύ πες δεν έχει. Εγώ λέω δεν έχει. Τι έχει?
Άμα έχετε 5.000 και δεν πληρώνει εισιτήριο, αλλά αυτά δεν τα λέει εδώ Παπαδανασάκη. Επειδή ο Παπαδανασάκη. Ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός ναι. με τον ΠΑΟΚ και δεν γέμισε το γήπεδο 30.000 θέσεις. Γιατί να γεμίσει το γήπεδο. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κόσμο. Τι να έχει ο Ολυμπιακός. Όταν ο Ολυμπιακός ναι. δεν γεμίζει το γήπεδο. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν γεμίζει το γήπεδο. Λοιπόν, που μου λες ήταν 5 πόντους πίσω ΠΑΟΚ. Που μου λες ότι είναι Ολυμπιακό. Και σου έλεγα εγώ τώρα. Που μου μιλάς για μιλιούνια. Και δεν γεμίζουνε. Δεν σου μιλάω εγώ για τίποτα μιλιούνια. Και εσύ. Ως φιοκάμπτη τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Εγώ βλέπω τα πράγματα όπως έχουν. Οι παοξίδες ήταν ΟΡΚ πριν 30 χρόνια. Έχουν εκπολιτιστεί. Έχουν γίνει ήσυχοι. Κάνε τις δικομενίτσες στα γήπεδα. Μια χαρά είναι. Τσιγαράκι και ιστορία. Μια χαρά είναι. Τώρα, κάνετε εσείς αυτό είναι το γήπεδο. Κάνετε εσείς τους σκληρούς κτλ. Ότι είστε οι μάο-μάο στην πόλη κτλ. Αυτοί δεν ασχολούνται γιατί αυτοί που ήταν να ασχοληθούν είναι γέροι. Και τελειώνει το θέμα. Οι άλλοι διαλύσαν την ομάδα. Καλά, πες μας το Γάμα Εθνική. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Μιλάς. Λοιπόν, Α1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τρία εισιτήρια δίνω. Ναι. Πες στον κόσμο τι πίνεις, σε παρακαλώ, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Εγώ πίνω καλό Εβιτάλ καθημερινά, γι' αυτό είμαι σε φόρμα. Χλάπα της κάθε πρωί. 23-12-200-500 για εσάς. Μόνο με 36 ευρώ. 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί 55 ευρώ. Κοίτα μούτρα. Ρε εσύ, διάβασε το χορηγό. Τι να διαβάσω. Και μόνο του Ζαρδάμ κάνει. Απ' έξω, ρε φίλε, το ξέρω το χορηγό. Εγώ ξέρω το χορηγό γιατί έχω πάρει. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Έχω γίνει υγιέστατος με το χορηγό. Αρθρώσεις δεν πονάνε, η μέση μου πέρασε. Πλάκα κάνει. Αστεία μου λες τώρα. Αν σε δώσω μια μπουνιά θα παραμείνεις όρθιος. Εσύ ρε κόκκινε, μέχρι να σηκώσει το χέρι να δώσει μπουνιά θα έχει φάει τρεις. Φυσαργός. Τι μπουνιά να δώσει. Εσύ το μόνο που μπορεί να δώσει είναι δαγκωματιά. Πάρε βρει και ένα λουκάνικο να το δαγκώσει. Να υπάρχει καμιά μουστάρδα από εκεί. Ο 666. Ναι. Αργιανήθα και εμείς στο γήπεδο. Με 50. Ναι. Άλλη χουβαρδά. Καλώς. Άλλη χουβαρδά. Νιώθει ρε, χαβαλετζή. Πονά κουδο κόκκινε. Συνέχισε, όχι, αυτό που για το καλό Εβιτάλη. Μια χαρά το καλό. 23-12-200-500 στην προνομιακή τιμή 34 ευρώ και 90 λεπτά. Κανένα οπαδό στην ομάδα τη Θεσσαλονίκη δεν είναι καλό πελάτη. Είναι φύρε. Και θα σου πω γιατί είναι φύρε. Και οι Αργιανοί είναι φύρε. Και οι παοξίδε με το ζαγοράκι που πηδάγαν τα κάγκελα είναι φύρε. Και οι Ηρακλειδεί είναι φύρε. Είστε φύρε. Οι οπαδοί είστε φύρε. Οι οργανωμένοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί είστε φύρε. Γιατί θέλουν τζάμπα. Θέλουν τζάμπα μου στο γήπεδο. Πρώτον. Δεύτερον. Άμα η ομάδα οικονομάει να οικονομήσουν και αυτοί να πουλήσουν καμιά φανέλα. Φανέλα και παρά οικονομία. Εντάξει, και άλλη, φοράκι για να πουλήσουν το ιστορικό. Έχουν άποψη για τα διοικητικά. Αυτό άμα είναι για τα έξοδα του συνδέσμου. Άκουδο. Δεν με νοιάζουν εμένα τα έξοδα του συνδέσμου. Εμένα με νοιάζει η ομάδα. Το ενίκιο πώς θα βγει. Τι με νοιάζει, μα κάνει έρα. Τα ρεύματα. Και εμένα τι με νοιάζει, α μην κάνει σύνδεσμο. Τι να κάνω στην πλάτη δικιά μου, κάνει σύνδεσμο. Γιατί εύκολα κατηγορεί του συνδέσμου. Ναι, εύκολα του κατηγορεί του συνδέσμου. Μπορεί να του κατηγορεί για άλλα πράγματα. Όχι. Για αυτούς που έχουν βρει ναρκωτικά, πολεμοφόδια και αυτά εδώ ναι. Δεν με νοιάζει. Αλλά έχουν και έξοδο. Αυτά είναι ιδιωτικά θέματα, δεν με ενδιαφέρουν τα ναρκωτικά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι σαν πελάτες είναι φύρες. Θέλουν να πηδάνε τα κάγκελα να μπαίνουν. Κατάλαβες, ο άλλος πληρώνει εισιτήριο. Και λέει, τι θες, δημόσια σχέση να κάνεις. Γρηγόρη, πάλι. Επίσημη σελίδα της ΠΑΕ κλείσει το Φούμπου. Ναι. Ποιο είναι το Φούμπου. Ναι. 6.000. Facebook. Το μάθες. Ναι. Έχει 6.000 like. Η αντίστοιχη του ΠΑΟΚ έχει 450 σε όλα τα κοινωνικά στρώματα από το πιο χαμηλό. Κορομάει από το Φούμπου ή η Παϊράκλη. Φυσικά ρε, παίζει ρόλο. Τι παίζει ρόλο. Κορομάει. Μουστάρδες πουλήσατε. Άλλο ρε σου. Ουίσκι μπλε που άλλο βρε σου. Η άλλη τον Μπερμπάντοφ. Βρε καθυστερημένο. Ας βγει ρε. Ο Κυριάκος στο τετράγωνο. Ένα λεπτό. Ο Κυριάκος στο τετράγωνο μας πει πόσες φανέλες Μπερμπάντοφ πουλήσατε από αυτό τον Μπεκτάρα. Πάμε σε διάλειμμα. Πες αυτός ο λαός του ΠΑΟΚ πόσες φανέλες από την μπουτίκ πούλησε. Και πόσες πούλησαν γύρω-γύρω. Πάμε, θα με σκάσει. Θα σε σκάσω. Διάλειμμα. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Α1 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-344 για να μην κάνουμε λάθος και να μην φέρουμε και σε λάθος σελίδα εσάς. Α1 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τρεις από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το δώρο το οποίο δίνουμε σήμερα. Τα τρία εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Πανιωνίου αύριο το βράδυ, όπου θα κριθεί και η πρόκριση. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα. Σε είδα να κολλάς με τους αγρότες λίγο και δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για μπάλα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Γιατί κόλλησες? Πρώτον. Θα σου πω τι έμαθα πριν μιλήσεις. Πριν με πεις τι έμαθα. Θα σου πω τι έμαθα πριν μιλήσεις. Έχει σημασία. Άντε πάλι. Αν θες να μην μιλήσω, να μην μιλήσω. Εμπάθε, άντε μιλήσω. Λοιπόν, μου είπανε ότι υπάρχει σχέδιο. 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 Ναι, σχέδιο. Της αστυνομίας. Ναι, ναι. Πώς θα σταματήσουν τους αγρότες. Ναι. Αν και εφόσον επιχειρήσουν να κατέβουν στην Αθήνα, γιατί μου είπε ο αυτός ο πολύ υψηλά ιστάμενος. Εσένα. Ναι, ότι αν τα καταφέρουν. Δηλαδή, πόσο υψηλά ιστάμενος είναι. Έχει σημασία. Ενδιαφέρει κανέναν, πες. Ρε φίλε, ναι, όχι. Ναι. Ενδιαφέρει εμένα. Δεν αποκαλύψει την πηγή σου. Υψηλά ιστάμενο. Ναι, τη αστυνομία ιστάμενο. Ο υψηλά ιστάμενο. Σε τι χώρο, παιδί μου. Ο υψηλά ιστάμενο. Σε ποιο χώρο, υψηλά ιστάμενο. Ότι. Δεν απαντάς. Ότι. Κάτσε να μάθω. Αν τυχόν φτάσουν στην Αθήνα, τότε πέφτει η κυβέρνηση. Ποιοι θα φτάσουν στην Αθήνα. Αν φτάσουν τα τρακτέρ στην Αθήνα. Ναι, ναι. Πέφτει η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο. Δηλαδή, είναι ότι... να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, άμα πέσει η κυβέρνηση και έρθει άλλη κυβέρνηση, τι θα γίνει, θα τους κάνουν τους αγρότες. Έξυπνο παιδί είσαι. Να λέμε τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ωραία. Αυτό τα έχουμε πει. Να προβλέψω κάτι και να πω κάτι. Να πεις. Εάν ρε σας παραμυθιάσει αυτός ο ψεύτης και σας γυρίσει πίσω με τα τρακτέρ, μην τυχόν και κλείσετε να πούμε καμιά εμάλγαρα, καμιά ξέρω εγώ θέρμη, θα σας πάρει ο διάολος. Θα τρώτε τέτοιο βρυσίδι. Εάν σας παραμυθιάσει, εάν πάτε και φάτε το ξύλο της Αλεπούς, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να σας σταματήσουν, πρέπει να σας πλακώσουν. Θα ξεφτυλιστούν αυτοί. Θα ξεφτυλιστούν αυτοί και θα γίνουν ρόμπα. Ουσιαστικά όμως κέρδος δεν υπάρχει. Γιατί είτε αυτοί είναι, είτε έρθει ο άλλος ο Λολοφιώρος, ο Μητσοτάκης, βαμμένη την έχουμε όλοι. Οπότε υπογράψαμε κάποια χαρτιά. Εξήγησε τον κόσμο. Ναι, όποιος και να βγει. Ναι, μπράβο, ναι, πράσινος, ναι. Κόκκινος, κίτρινος, μπλε, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Ό,τι υπογράψαμε θα πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό θέλουν να μας αποδείξουν. Δεν πάνε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ΞΥΡΙΖΑ κτλ. Ναι, ναι. Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Εγώ όποιος θα, το καταλάβει. Εγώ θα σας κράξω. Θα σας κράξω εάν γυρίσετε πίσω. Γιατί βλέπω για κάτι 50 τρακτέρ να πάτε στην Αθήνα. Οι άλλοι έχετε κολώσει. Όταν ακούσατε για Αθήνα. Ξέρω πόσο πετρέλαιο θέλει για να φτάσει μέχρι. Δεν ξέρω. Όταν ακούσατε Αθήνα. Πόσο κοστίζει το πετρέλαιο για να φτάσει μέχρι. Όταν ακούσατε Αθήνα, κάνατε κοκοκοκοκοκο. Και 100 τρακτέρ, τι είναι 100 τρακτέρ. 100 τρακτέρ να πούμε είναι τη πλάκα. 100 τρακτέρ έχουν οι Αργιανοί και πάνε στο Κοκκινόγαμα και πάνε. Τι είναι 100 τρακτέρ, να πάτε στην Αθήνα με 100 τρακτέρ. Εδώ να κατέβετε όλοι οι αγρότε στην Αθήνα από Πελοπόννησο, από το Λοκαρνανία, από Βορρά, από Νότο, από παντού. Πάνω από 5.000 τρακτέρ πρέπει να έχει. Άκου λέει, συγγνώμη, θα πάρει λέει 50 τρακτέρ. Συγγνώμη. Αυτή είναι η δύναμή σας, ρε. 50 τρακτέρ. Και τι είναι η μαγιά, να κλείνετε το δρόμο. Άμα πάτε όμως δυνατά και μπείτε και πραγματικά στην Αθήνα, αν μπείτε στην Αθήνα θα είστε μεγαλύτεροι μάγκες. Αν μπείτε στην Αθήνα θα είστε μεγαλύτεροι μάγκες. Μάγκες και θα υποκληθώ και θα πω χαλάλι τα λεφτά που φάγανε οι προγονείς σας, τις επιχορηγήσεις που φάγανε οι γονείς σας. Οι προηγούμενοι από εσάς, δηλαδή ο γονείς, η προηγούμενη γενιά από εσάς. Μήνυμα από τον συνάδελφο, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία. Τη στρατιωτική θητεία, ο Κώστας Γιαλαμάς. Ο Γιαλαμάς, ναι. Κάνουν έρωτα όλοι οι αγρότες να πεις. Παίρνουμε άδεια να φύγουμε από το σουφλί και κλείνουν όλους τους δρόμους για καβάλα. Έχω ανακαλύψει όλα τα βουνοχώρια της Ξάνθης. Λοιπόν, καλά ρε το φανταράκι σας. Κουρασάρι, κράτα λίγο για μένα, στο τέλος. Μη τυχόν και του δώσεις. Θα κόψουμε την καλημέρα. Να πάει να αγοράσεις. Τι, τα αγοράζω. Πόσο κάνει. 30 λεπτά, 40. θα του τα πάρεις. Έφαγε 5 λεπτά από τον προποτζή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Καλύτερα κόκκινα φάω 5 λεπτά προποτζή παρά να του φάω κανένα 5.000. Ξεφτύλες και αδερφές όσοι τρώνε λεφτά. Μπράβο. Σωστό. Όσοι δαγκώνουν γενικά. Βρίστους αυτούς που δαγκώνουν. Όσοι δαγκώνουν. Τέλος. Λοιπόν. Κόκκινε πήγα σούπερ μάρκετ να βρω μπλε ουίσκι και έλεγε ο ραπ και δεν το βρήκα. Τελικά πήρα ένα μπλε τυρί, αλλά βρωμάει ρε γαμότο. Αλλά βγάλετε τυρί και μπράβο σας. Αλλά μάλλον δεν είχε γάρει ο τυροκόμος και έβαλε μέσα τις κάλτσες του Χουάντερσον. Έξυπνο, απλά να σου πω ότι είναι τόσο ακριβό το μπλε ουίσκι που δεν θα το βρεις φίλε μου. Σε... Πόσο ακριβό μπορεί να είναι το μπλε ουίσκι, πάνω από 60 ευρώ έχει. Πόσο έχει το μπλε ουίσκι. Είσαι ηλίθιος, ρε. Πόσο έχει το μπλε ουίσκι. Το φθηνότερο έχει 120 ευρώ. Μπλε, άμα είναι. Πλάκα που κάνεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω. 120 ευρώ το φθηνότερο. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ βλέπω εσένα που πήρες εκεί τα πετρέλαια. Εχθές ήμουν. Κάτι πετρέλαια. Ήμουν με ένα φίλο και να δεις τη διαφορά. Είχε και μάλιστα από μαγαζί καλό και επώνυμο το οποίο και πουλάει και οριακά. Μάλιστα, ναι. Το 18 ετών ένα ουίσκι είχε 57 ευρώ.
το. Εσύ που ξέρει ότι ήταν 53 ετών. Είδε στο άμκα του. Με βουλοκαίρι, ρε φίλε. Με βουλοκαίρι, ρε φίλε. Εταιρείε. Πού ξέρει. Εταιρείε. Το 21 ευρώ είχε 157. Σοπαρε. Και πώ καταλαβαίνει τη γεύση, άμα είναι 21 ήταν 18. Άμα δει γυναίκα 30 ευρώ. Λε είναι 30, άμα είναι 50, λε 30. Υπάρχουν ειδικοί. Το ίσχυ πώ το καταλαβαίνει, ρε κόκκινε. Εσύ που είσαι πότη, να πούμε. Δεν είμαι πότη. Τι είσαι, δεσπότη. Δεν είμαι πότη. Τι δεν είσαι πότη. Το μάτι σου γυαλίζει κάθε φορά όταν πίνει, να πούμε. Τώρα που γυαλίζει ή πια καφέ. Τώρα θα πιει. Από τώρα, από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει. Πώς θα πω και το μεσημέρι, αυτό θα κάνει προπόνηση μετά. Τι προπόνηση θα κάνεις. Πώς θα πιω το μεσημέρι, για πες μου. Τι να σε πω, ρε. Γιατί τα δηλαδή, στα ψέματά σου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία μου. Δεν είναι κακό. Ποιο πίνει, ρε. Ρουφατράβασης. Εγώ είμαι ρουφατράβα. Τι, εγώ είμαι. Πότε πίνω, για πες. Ένα στο μάτι που είδαμε, δεν είναι δύο ήσυχοι μπροστά. Ωραία, πότε ξανά ήπια. Το απόγευμα, το βράδυ πήγαμε στου Παλεμάγου. Ένα ποτηράκι κρασί. Αυτό ήταν. Από τότε δεν ξέρω. Ένα ποτήρι κρασί. Δύο ποτήρια ουίσια. Συγγνώμη. Τι θες να κάνεις δηλαδή. Συγγνώμη. Φαντάσου να μην έπινε δηλαδή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι. Λοιπόν, θα πιω σήμερα το βραδάκι, βλέπω στο μάτς, ένα ποτηράκι ή τσίπουρο. Μάλιστα. Α, είσαι ρουφαντράβας, καλά λόγο. Και θα πιω και το Σάββατο ή την Κυριακή πάλι. 6-7 ποτηράκια τσίπουρο. Δύο ποτήρια ουίσια. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαι αλκοολικό. Θα αρχίσει να μιλάει τα σύμφωνα, τα φωνήματα. Δεν πάμε καλά. Αυτό σημαίνει ότι πίνω. Τι κάνεις. Έτσι λες εσύ που πίνεις. Δεν λέω έτσι, έτσι. Ρε εσύ. Υπάρχει ένα ψέματα... ένα μήνα να πιω μόνο νερό, μπορείς. Εγώ προκαλώ. Τι προκαλείς. Προκαλώ. Να πιω νερό, σου ρωτή μόνο. Ένα μήνα, μπορείς. Εγώ το κάνω 1,5 χρόνο. Τι 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Δεν έφαγα κρέας και δεν ήπια αλκοόλ. Δεν έφαγες κρέας. Για από εδώ πέρα. Εδώ στο ιερό τα Ιθαράπη από πίσω με τον παπά. Σαλάμια τρώγατε. Δεν έτρωγα κρέα. Ιεροσιλία. Πήγαμε στο δημοτικό, φιλούσε με το χέρι. Φιλούσε με το χέρι του παπά και εκείνο μου μύριζε μορταδέλα. Άφηγε από εδώ πέρα, ρε. Δεν τρώτε κρέα. Απατεώνες. Λέγε παρακάτω. Ένα ακροατή από Νιγρήτα με ενημέρωσε, λέει ότι οι αγρότες δεν θα κατέβουν κάτω εκτός από αυτούς που μπαίνουν κοντά. Είπε να σου το μεταφέρω οπωσδήποτε γιατί θέλει να ακουστεί αυτό στον αέρα. Σκίσει και το καλτσόν μου. Δεν ξέρω εμείς ότι αυτό θα γίνει. Συγγνώμη. Και άμα δεν είναι προβοκάτορα. Μπορεί οι άλλοι να βάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στα πετρέλαια για να έχουν χιλιάδες τρακτέρ και να αποκλείσουν την Αθήνα. Ακούστε κάτι, μάγκες. Άμα θέλετε να κάνετε, πούμε, επανάσταση. Χωρίς κόστος επανάσταση δεν γίνεται. Τώρα εσείς φαντάζεστε τι επαναστάτες είστε που δεν μπορείτε να ξοδέψετε 100 ευρώ πετρέλαιο. Καλησπέρα, ναι. Κωστή και Γρηγόρη και την εκπομπή. Ναι. Και καλή εκπομπή. Ναι. Τη γνώμη για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι. Γρηγόρη, ο Κωστάει Καφέδας, ο Κωστής που έκανε το διπλό. Ναι, τον κέρασε τον πρώτο. Ευχαριστούμε. Το θυμίζει, απλά το θυμόταν. Ναι, σωστό, σωστό. Δεν είναι. Εγώ γελούσα την ώρα του. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός που αγόρασε Ιβάν στην παρθενική του πτήση έπαθε φλάση. Αυτός ο αιτός, γράψτε το. Άμα φύγει κανένα χιλιόμετρο έξω από την Τούμπα. Θα τον ψηρίσει κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει. Όλο και κάποιο θα τον πυροβολήσει αυτόν τον αιτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάει προς Καριλά, προς Καφτατζόλια, άμα φύγει. Ραπτό πλήρω. Τι έγινε στο. Ρε φίλε, λέει. Δεν λέει ρε φίλε. Ρε φίλε. Σε έκανε βολεϊκό τώρα. Στο κανάλι που δουλεύει στο Eurobank. Πλακώθηκαν στα μπουκέτα. Εσύ με ποιον ήσουν. Με ποιον ήμουν εγώ. Με τον Καραβίδα. Με αυτόν που τον έδινε. Γιατί. Έτσι είναι φίλο μου, Καραβίδα. Τι γιατί. Τον φοβάσαι μάλλον. Ποιον φοβάμαι. Τον Καραβίδα. Φίλο μου ο Καραβίδα. Μάλλον δεν σε παίρνει με τον Καραβίδα. Τρελό, ρε. Με Καραβίδα χρόνια είμαστε φίλοι. Λάθος κάνει. Δεν σε παίρνει και θα. Για να τον πλακώσει ο Καραβίδα θα έχει δίκιο. Θα λέω εγώ. Από εκεί και πέρα. Κόκκινε, είσαι ο Ιώσιπος. Και αυτά μου αρέσουν εμένα. Έχω διαφορές με τον άλλον. Πλακώνομαι στις μπουνιές. Όχι, θα σε πάω στο δικαστή. Για το στείλει στο νοσοκομείο, ρε. Τι θα το στείλει. Τι θα το δώσει, φαλιάρα. Όχι, θα το στείλει στο νοσοκομείο. Μην το κάνει μια. Τι νοσοκομείο, θα το δύο μπουνιές, τρεις και τι. Φίλε, εντάξει, μην το μπορεί να το πάθει ζημιά κάποιο. Και τι, άμα πλακώνει το ξύλο, μπορεί να πάθει ζημιά. Τώρα τι α πούμε, άμα δεν σε κόβει, άμα το σκοτώσει, θα πα φυλακή. Πόσο θα πα φυλακή. Κάτσε 6 μήνες μέσα. Έχει κάτσει κανένα βράδυ μέσα. Τι να κάτσω. Κανένα βράδυ μέσα. Όχι, μαρέ, οι ελληνικές φυλακές, τα ισόβια είναι 3 χρόνια. Άσε ρε κόκκινα, πα φυλακή. Άκου να δει επειδή υπάρχουν άνθρωποι που μα ακούνε αυτή τη στιγμή από φυλακές, μην την αναφέρει και μην αναφέρει βλακές έξω από το χώρο, πολύ εύκολα πια. Ποιο κράτησε ισόβια στην Ελλάδα, εδώ βγήκαν όλοι. Ραγόρι μου καλό, ρε, και μία μέρα στενή δεν και γίνονται και ήρωε και σαν την ελευθερία δεν υπάρχει. Άσε ρε κόκκινα τώρα. Είσαι λέει ο Ιώσιπος Μισόδιακα στον FM και σε πάω. Ναι. Ποιο να το ξέρει. Δεν ξέρω. Αυτό που σκότωνε τις γυναίκες στη Δράμα, πώς το λέγανε. Ναι. Είστε τόσο αφελείς, λέει, να πιστεύετε ότι ακόμα και αν θα αφελήσουν να κατέβουν στην Αθήνα, ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να του αφήσει η κυβέρνηση. Όποιος το πιστεύει είναι το λιγότερο βλάκα. Δεν... Συμφωνούμε, ρε. Ακού λίγο, ακού λίγο. Ο Παπαχρόνης είναι έξω εδώ και πόσα χρόνια. Έξω είναι. Έξω είναι. Έκατσε 25 χρόνια. Ποιο έκατσε 25 χρόνια. Α τα αφεντικά αυτό χρόνια. Ήσαν από εκεί. Ο άλλο, ο Πάσαρη, ο Αλυταρά, άμα δεν ήταν στη Ρουμανία να τον φυλάνε, εδώ θα ήταν έξω, συμμορία θα είχε κάνει. Ποια φυλακή στην τι Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνει, άμα έχει καλό δικηγόρο και έχει λίγα λεφτά, είσαι μια χαρά. Αυτό σημαίνει αυτό.
Ποιο έγινε, σκοτώνει, κάνει ράνι. Λέει, έφαγε η Σόβια. Οι σατανιστέ έξω δεν είναι. Ο Παπαχρόνη έξω δεν είναι. Και γίνονται και ήρωε και γίνονται και στα μίντια πρώτε φίρμε. Μπορεί να γυρίσει και καμιά ταινία και να πάρουν όμω και ρόλο μεγάλο. Παράτα μα, ρε κόκκινε. Πάει εκεί, του λένε εκεί. Μια θεώρηση. Για θεώρηση, βγει απ' εδώ πέρα. Η Σόβια στην Ελλάδα 5 χρόνια είναι. Ασύλλη. Απ' εδώ πέρα. Παρακάτω. Λοιπόν, Παπαγιοργόπουλο, δεν πήγε η Σόβια. Στην ταβέρνα με τον μετά με ένα δικό μα δεν έπρεπε. Παπαγιοργόπουλο. Ποιο Παπαγιοργόπουλο, ρε. Τον βγάλανε να 69%. Ναι, ναι. Πού στην Ελλάδα το βγάλανε. Μπορώ να μιλήσω. Σε ένα σοβαρό κράτο. Να ενημερώσω σοβαρά και πες ό,τι θες. 69% αναπηρία. Ναι, ναι. 32% ναι, ναι. Λόγω του μπαλονιού που έκανε, μπαλονάκι, bypass. Ναι. Λοιπόν, όχι bypass, μπαλονάκι. Λέγε, ναι. Stent. Stent, ναι. Και 37% λέει ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, ειλικρινά. Τα λόγια μου δεν έρχεσαι. Α το πω τέλο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θέλω να σφίξω το χέρι του γιατρού, ο οποίο τον έδωσε 37% ψυχολογικά. Θέλω να το σφίξω αυτό το χέρι. Αυτού του άξιου τέκνου τη χώρα. Λοιπόν, έρχεσαι στα λόγια μου. Τι έπαθε, Παπαγιώργο μου. Δεν διαφωνώ, ρε. Λοιπόν. Δεν διαφωνώ, άλλο να σου πω κάτι. Δεν διαφωνεί, αλλά τι. Θα υιοθετήσω αυτό το πράγμα και θα το. Αυτά μα τα ρεσί. Μου έχουν μέσα τον Τζοχαζόπουλο. Τι να το κάνω τον Τζοχαζόπουλο. Τα λεφτά τα πήρατε. Ναι. Τα λεφτά ρε τα πήρατε. Ναι. Δεν με νοιάζει η φυλάκη αυτό που λέτε για τα ισόβια. Το δράμα το μεγάλο δεν είναι για τις φυλακές. Μην το τραβάς το έργο. Στην όχι, Ελλάδα, το λέω όπως είναι. Στην Ελλάδα, άμα έχεις λεφτά, ό,τι και να κάνεις θα βρεις μια άκρη. Άστο, μην το προχωράς. Μην το προχωράς. Πώς δεν είναι έτσι. Άμα είσαι κανένας φουκαράς, κανένας αυτός. Εδώ κλέψαν οι γύφτοι το φορτηγό του Τζόρνταν και η αστυνομία λέει δεν μπορεί να πούμε σε κανένα γυσμό. Ρε τρελάθηκες τώρα. Εκεί μόνο εγώ μπορώ να σε βάλω. Πώς το πας? Μόνο εγώ μπορώ να σε βάλω. Τέλειωσε, ναι. Άμα είσαι σοβαρός, θα σε βάλω. Τέλειωσε. Μόνο κόκκινο. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα πάρω το Μαραντόνα τώρα και να το ρωτήσω. Άσταρε. Εγώ τον πάρω. Εγώ δεν είμαι σαν γυσμό. Μην κάνει τον έξυπνο, ρε κόκκινο. Μην τον κάνει τον έξυπνο παντού, ρε κόκκινο. Λίγο είσαι. Φου φιγούρα είσαι. Θα τον πάρω, έχω άκρη εγώ. Κάνουμε μια κουβέντα. Θέλω σχόλιο. Κάνουμε μια κουβέντα προχθές εδώ στο καψίμι του σταθμού. Λέει, μιλάω εγώ, ξέρω εγώ. Εσύ με τον Κοκολόκο και τον Γκλάδα. Και λέει, έγινε ένα πέσιμο Ηρακλειδής και τα λοιπά. Και τι λέει ο κόκκινο. Αν ήμουν εγώ, θα γινόταν αυτό. Εγώ το έλυσα. Είπες? Το έλυσα. Ποιο έλυσε? Μιλήσανε ο Πασκάλ με τον Μάνο. Εσύ το έλυσε. Εγώ λέω ότι ο Μπούζος το έλυσε. Γιατί ο Μπούζος μίλησε από τις μέρες με τον Μάνο. Τίποτα δεν έλυσε. Εγώ λέω. Ξέρα σε παίρνει ο Μάνος τηλέφωνο και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Φώναξε. Τι φων, ρε. Εσύ που ξέρει. Ποιο φων και φων φων και ξενοφών, ρε. Σαχλαμάρα μου φατζίνα που. Μίλησε ο Μάνος με τον Πασκάλ, τα βρήκανε. Ναι, ναι. Θα βρεθούν και από κοντά. Ναι, και εσύ το κανόνιζε. Ωραία τον Πασκάλ. Άντερφη από εδώ, ψεύτη. Έχω δει ψεύτες στη ζωή μου. Έχω δει. Αν στο πιστοποιήσουν. Ένας ήταν ο συγχωρεμένος ο γελαστός. Αν στο πιστοποιήσουν και οι δύο πλευρές. Τι να με πιστοποιήσουν. Τι θα κάνεις. Πάρε ρε ψεύτη, άντε ρε ψεύτη. Ποια είναι η ψευτιά. Θα μπεις εσύ μέσα στον οικισμό των Τζιγκάνων και θα βρεις το αμάξι. Δεν είπα ότι. Θα βρεις το αμάξι του Τζόρνταν. Αλλάζει κουβέντα. Άντε φύγε. Αλλάζει κουβέντα. Κάνει τον πουρνινό για όλα. Φύγε, άντε φύγε. Έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Φύγε. Εσένα. Να φύγω. Ψεύτη. Να φύγω. Σαχλαμάρα. Να φύγω. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ίδιον δικό σου. Άντε ίδιον. Άντε λέγει εκεί τα θέματα. Δεν έχω να πω τίποτα. Κάναμε στο διάλειμμα. Μας προστράρετε το Κατζησαΐα. Πρώτη σελίδα εδώ πέρα. Και λέει τον βρήκε ο Μανίκας τον ανακάλυψε. Αλφα μη. Αλφα. Και δεν παρετείται ο Πουριωτόπουλος να πέσει. Να πέσει από κανένα λευκό πύργο, ρε. Και δεν παρετείται στον Ηρακλή και στον Άρη. Καλά στον Άρη θα μου πεις. Δεν έχω καμιά απέτηση. Στις άλλες δύο ομάδες. Αυτοί έπρεπε να πηδήξουν για άλλο από το Λευκό Πύργο. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα. Πόσο είπες, 1200. Βρήκανε λέει το Χατζη Ισαΐα. Τον ανακάλυψε ο Μανίκας. Και δεν αυτοκτονήσατε ακόμα. 1200 είπες. Τι 1200. 1200 είπες. Α, υπάρχει μια πληροφορία. Σκάσε. Όχι, δεν σκάω. Σκάσε. Εγώ δεν σκάω. Σκάσε. Εμένα με πληρώνω εδώ για να τα λέω. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι κάποιο άνθρωπο. Τη διασταύρωσε. Ναι, τη διασταύρωσε. Όχι. Τη πρόεδρος ομάδος Βορείου Ελλάδος. Γι' αυτό δεν το σκάσε. Δεν ήξερα διασταύρωση. Πρόεδρος Βορείου Ελλάδος. Γάμα σίγμα. Αλφα σίγμα. Παίρνει 1200 ευρώ μισθό από το μεγαλομέτωχο υπό της ομάδας. Μισθό. Και υποτίθεται ότι τους αλφα σίγμα τους έχουμε γενικότερα στην Ελλάδα. Και να ελέγχει, για να ελέγχει την ΠΑΕ. Και είναι αμυστή. Τι σύψη είναι αυτή. Τρομερά πράγματα. Εμπρός στο δρόμο. Που χάραξαν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, να σου πω για το Χατζησαΐα. Τι να με πει για το Χατζησαΐα. Ότι ο πρώτος. Να μου πείτε, ρε άχρηστη. Ο πρώτος. Ρε άχρηστη. Τον είχατε εδώ, ρε το Χατζησαΐα. Ρε άχρηστοι άνθρωποι. Ο πρώτος και, που. Και βγαίνει και λέει, τον ανακάλυψε ρε ο Μανίκας, ρε. Πού να χάθετε. Εγώ αντρεπόμουν. Ο πρώτος που μου μίλησε για το Χατζησαΐα. Ποιος ήταν? Ήταν ο Πόλης ο Μαυρόπουλος. Πότε? Πριν από 2,5 χρόνια. Σόπα. Όταν είχε πάει στον Πανιόνιο. Ναι. Και μου λέει, δες το αυτό το παιδί και θα με θυμηθείς. Και το μάτι στο ποδοσφαιρικό το ανακάλυψες. Δεν έχω ποδοσφαιρικό μάτι.
Λέω τι μου είπε ο Πόλης. Τι να σε πει ο Πόλης, ρε τα μάτια σου, ο Πόλης. Ο οποίος ασχολείται με καλλιτέχνες, με μπλε. Δε το παιδί και λέει. Εγώ είδα τον κοντό αυτό, στο το, αυτό το παιδί λέει. Άκουρε, αυτό το παιδί λέει. Ναι, ναι, ναι. Μου είπαν άνθρωποι που είναι στο χώρο ότι είναι πολύ μεγάλο ταλέντο ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφυγε μέσα από τα χέρια. Λέει παρακολούθησε ναι. Το. Και εσύ έβγαλε το συμπέρασμα. Ρε φίλε, τον είδα. Δεν τον είδα πέρσι το. Και όμως είδα ότι όχι απλά είχε δίκιο. Και τώρα το πληρώσανε χρυσό. Εγώ φίλε είδα αυτό που είδα στον ΠΑΟΔ με τον κοντό και με πληροφορούν γύρω γύρω ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Είναι ντροπίλα και ξεφτή. Και ξεφτή. Ντροπίλα και ξεφτή. Ξεφτήλα και ντροπή. Αφού. Αφού. Λόγω επειδή. Έτσι. Λοιπόν, αν μείνετε έξω από το σπίτι, αν κλειδωθείτε έξω από το αυτοκίνητο, αν χάσετε τα κλειδιά, αν φθαρούν τα κλειδιά και είναι immobilizer, αν δεν ανοίγει το χρηματοκιβώτιο της σύζυγου και σας έχει πάρει τα λεφτά και δεν σας τα δίνει πίσω, η λύση είναι μία. Πετκανίτσας! Θυμάστε ένα τηλέφωνο. 85 27 27. Ρε φαντάρε, στον αέρα είμαστε ακόμα. Περίμενε. Περίμενε. Στον αέρα είμαστε ακόμα. Επειδή εσύ ακούσα από το ίντερνετ, περίμενε. Λοιπόν, 85 27 27. Στη Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα, με τα τελειότερα μηχανήματα και φυσικά τις καλύτερες τιμές. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και τα τρία εντάρια είναι δικά σας. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54.3.40. Αλφα μία ένα κενό πάω κονοματεπώνυμο στο 54.3.44. Αλήθεια, έχει μηνύματα, για να δω λίγο. Ένα, δύο. Α, να ανανεώσω. Και να δω. 10, με το ζόρι. Αλφα μία ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 αντιθέσει με χτες λιγότερα μηνύματα σήμερα για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Δεν μου λες. Εάν. Να πω το χορηγό. Ναι. Αφήκω στα Δημήτρη, πως ήρθε το κινητό σου απλά με ένα τηλέφωνο στο 18-133. Έρχονται, το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσυρση και για ανταλλακτικά. Αφήκω στα Δημήτρη το τμήμα ανταλλακτικών ανοιχτά καθημερινά ως τις 5 το απόγευμα και την ημέρα του Σαββάτου. 5 στην αναμονή, άλλη μία γραμμή θέλουμε. Πες το και πάμε στο κόσμο. Το ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασα σε απάτη και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Γιατί. Ενώ προτρέπει να κάνουμε απεργίες, προτρέπει να, να κατέβουν σε απεργίες, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ύποπτο αυτό. Γιατί όταν λέει τους δικούς του κατέβαγε απεργίες, ίσως είναι το σύνθημα κάντε προβοκάτσια. Πρώτον. Γιατί αν ήταν τόσο καλό κόμμα και έλεγε κάντε απεργίες και βγείτε στους δρόμους και διαδηλώστε, πρέπει να αφήσει και τους αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα. Γιατί δεν τους αφήνει. Πώς λες από τη μια κατεβείτε. Και κάντε απεργίες και ναι μαζί μα και τα λοιπά και απ' την άλλη ρε τον αγρότη. Τι ρε εσύ ρε. Όταν λέω εγώ ότι όλα αυτά είναι θέατρο. Πάμε ρε. Άντε, πάμε στον κόσμο. Πάμε παρακαλώ. Στο κόσμο. Έλα κόσμο. Ναι. Έλα ρε FM πάω και εκεί. Εδώ ρε FM πάω και εδώ. Μπράβο. Α, μπράβο. Δεν μου λες δε Γερμανοτσολέ. Είσαι σε φόρμα. Δεν μου λες δε Γερμανοτσολέ. Ναι. Σε φόρμα είναι. Για ρώτα και κανένα που πήγε φυλακή να πούμε. Έτσι όπως είσαι εσύ, στρόγγυλος, ροδοκόκκινος, ξέρεις τι θα σε κάνουνε τη σφυρίχτρα μέσα. Κάνει και το γελάκι ε? Για τη σφυρίχτρα. Ξέρεις θα σε κάνουνε. Με το γελάκι θέλω, συνοδευτικό. Λοιπόν, θα άλλο λέω εγώ. Ξέρεις. Η Σόβια λέει σε τρία χρόνια βγαίνει έξω. 20 χρόνια λέει, σε 5 χρόνια βγαίνει έξω. Τι πιτσίμη φυλακή είναι αυτή. Λοιπόν, καλά σε αυτό τα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω να πούμε στον πρόεδρο. Άντε ρε πρόεδρε, διώξου όλου από εκεί πέρα, ρε. Διώξου όλου από του άχρηστου που έχει μαζέψει εκεί πέρα, ρε. Γιατί το λε. Ποιο μάζεψε, κανένα δεν μάζεψε. Ρε τρει μεταγραφέ κάνω την τιμή ότι θα παίξει τον Αύγουστο, ρε. Και για... το άλλο, δεν μου λε, ρε Γερμανοτσολέ. Μάλιστα. Θυμάσαι και το παιχνίδι που πετούσαν πέτρες οι Παοξίδες απ' έξω. Ήμουνα μέσα στο μάτσο, έφαγα κοτρόνι κι εγώ. Ηρακλής Παοκ. Πόσο χρόνο είναι σου να ρε ψεύδι. 12. Λοιπόν, ποιος έβαλε τον κόλλο εκεί ρε. Ορφανίδης ρε. Πού πήγε στην Κερκίνα, πήγε και τους έκανε με τα δύο χέρια έτσι. Τους έκανε έτσι ναι. Ναι. Στη μεριά από το ρολόι. Τους πήραμε στο κυνήγι και φύγανε και πετούσαν πέτρες απ' έξω. Αλήθεια είναι. Α, μπράβο. Θυμάσαι που ο Ορφανίδης είχε μπαράκι μετά την Παπαναστασίου δεξιά στη Μπόταρη. Πήγαινε ο θείος Μοτάσος εκεί. Και προπο... μετά είχε προπό εκεί. Ηρακλειδέας ο θείος Τάσος πήγαινε εκεί ως χορεμένος. Άκουρε ψεύτη ρε. Πήγαινε ρε. Άκουρε ψεύτη. Έχω ένα θειό ρε. Είχα ένα θειό ρε. Ο παδό του Ηρακλή ρε. Το θείο Τάσο ρε. Φίλος του Ορφανίδη ήταν. Ναι. Άκουρε. Λέγε. Πήγαμε εμείς
εκεί. Ναι. Με το Ραφανίδη και δεν πάτησε άνθρωπος, ρε. Άνθρωπος δεν πάτησε, ρε. Η αλήθεια είναι ότι μας πετούσαν κοντρόγια. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι. Πήγαμε εμείς μετά το γήπεδο, πήγαμε με το Ραφανίδη να πούμε στο μαγαζί του και δεν πάτησε άνθρωπος, ρε. Ξέφτη. Εγώ! Αλλά η προπαγάνδα σου δεν έχει όρια, ρε! Οπα, οξύς, εκεί τα χρόνια ήταν καλέ. Εγώ δεν σου πω κάτι, ρε! Εκεί τα χρόνια είχε αρσενικούς, ρε! Ναι. Ακούς, σεβόταν ο νέος σύνδεσμος στον Άρουνα, ρε! Όχι τώρα που μαζεύτηκαν όλοι οι μαχαλόμακες, ρε! Αυτοί οι ψευτόμακες τώρα που μαζεύτηκαν όλοι, ρε! Πλάκα δεν μας κάνεις! Τότε είχε ένα πούμε ανθρώπους που το λέγανε ψυχή τους. Εγώ πήγαινα στις 2-4, ρε! Και δεν με πήραζε άνθρωπος, ρε! Μαγλαμά! Εγώ! Ενέργεια! Είσαι και ψεύτης και τα πάντα είσαι, ρε! Εγώ! Μας κάνανε, μας δείξανε, θα έρθουν 1000 άτομα από το Κορδελιό και 1000 άτομα εκεί και τι να φτάρε! Δεν πατούσε άνθρωπος από το Καστοδόνο 6 χιλιόμετρα, δεν πατούσε άνθρωπος, ρε! Πράγμα μας κάνετε, ρε! Ήρθαν εκεί και χειροκροτούσαν οι παοξίδες, οι παίχτες στο Ρυρακλή. Τι να φτάρε! Τι ψεύτες είστε, ρε! Ότι πήγανε σύνδεσμοι ρε, με κάκαλα ρε, αν το χαμπάρε ρε, και στον Πάο και στον Άρη και στον Ηρακλή ρε, και δεν πήραζε, μαζευτήκαμε όλοι οι σύνδεσμοι και πλακώσαμε τους Ολυμπιακούς που πετάξαμε στην παραλία ρε, ψέματα είναι. Αλήθεια, το 82 ήμουν εκεί. Πέστα. Ναι, ο κόκκινος Φεύτη. Δεν τα πρόλαβε. Δεν τα πρόλαβες για, ναι, τότε δεν τα άμαθες όλα εσύ. Εγώ δεν τα άμαθα, όχι, εγώ, πού να ξέρω εγώ. Πήγαμε με το Ροφανίδη στο μαγαζί του και δεν είδα άνθρωπος δεν του πάω. Γιατί είναι, γιατί είπανε τι είπανε, τελειώσαμε εκεί. Ψεύτη. Ρίξε και ένα αγγελάκι τι θα κάνεις στη φυλακή ο Φαλακρός. Στον επόμενο, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην πόλη του Ηρακλή. Καλώς τον κολλητό του Πόκο Λόγκο. Τι είδε, τον κόβεις. Όχι. Αφού μόνο ο κόλ. Έκανες δηλώσεις, θα τον κόψεις μέχρι το καλοκαίρι. Εγώ έχω μεσολαβήσει. Ουμορικότα, μελιρή. Μαζέψου, κόκκινε, μαζέψου. Τι έγινε? Μαζέψου. Αυτός δεν έγραψε ότι σε κόβουμε μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό που έγραψε θα κληθεί να το αποδείξει. Όταν έρθει η ώρα σε μένα. Θα περάσει δικαστήριο δικό μου. Προσωπικό δικαστήριο, έτσι, όχι με τα δικαστήρια θα έδω. Θα πεθάνω, δεν μπορώ να. Κανονικά. Ναι. Με αυγά στη μασχάλη και σταγόνες από πάνω. Και το πορτατήρι εκείνο εκεί του αρχιτέκτονα 1969-70, ξέρετε. Λοιπόν. Κρατιώνω πολλές φορές από εκεί πάνω. Κύριε Λαρτόπουλε. Μάλιστα. Ήσασταν μέσα λέτε στο παιχνίδι. Έτυχε να είμαι κι εγώ. Σε λίγο πιο μικρή ηλικία. Θα μου πείτε μόλις πετάξαν τις πέτρες πώς πάγαν οι πόρτες και τι έγινε μετά κύριε Λαρτόπουλε. Από πάνω έγινε μαγκελιό. Βγήκαν οι Ηρακλειδείς και πλακωθήκαν. Να τα λέτε όλα. Όχι σκοτωθήκανε, άρχισαν να τρέχουν και δεν φτάνανε. Λοιπόν, από το 2007 και από την είδηση της αυτόνομης θύρας 10 κύριε Λαρτόπουλε, φοβάστε ή το κάνετε επίτηδες. Εξ επιτούτου, ναι, ναι. Πέρα από προβοκάτσια δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι φυσιολογικό να πούμε όταν 24 ώρες ακούς για ΠΑΟΚ, να πείτε ότι σε αυτή την πόλη το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα είναι η αυτόνομη θύρα 10 και οι οπαδοί του Ηρακλή. Οι οποίοι πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και αρχίζετε και μας τσαμπουνάτε για γενιές και γενιές. Συγγνώμη που αλλάξαν οι γενιές κύριε Ραυτόπουλε, συγγνώμη που έχουμε το πρώτο οπαδικό κίνημα, συγγνώμη που εμείς δεν βάζουμε σαν τον κύριο Κουλιανό, το φίλο μας, κουμπάρο σας κτλ. Κτλ. Όταν έχει 1500 άτομα το γήπεδο λέει μετά από 25 λεπτά ότι έχουμε φτάσει στις 9000. Αυτά δηλαδή εμείς δεν τα κάνουμε κύριε Ραυτόπουλε. Τώρα αν σας ενοχλεί ότι είναι το πρώτο παιδικό κίνημα, ο καλύτερος λαός και αυτός που δεν μασάει τίποτα, πάλι συγγνώμη κύριε Ραυτόπουλε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι γενιές αλλάζουν. Αλλά αυτά δεν τα λέτε κύριε Ραυτόπουλε. Όσο για τον κύριο Πασχάλη, είμαστε πολύ κοντά σε μια μεγάλη συνεργασία. Για να σας δώσω και μια είδηση. Για να δείτε ότι όχι μόνο είμαστε καλά, είμαστε στα καλύτερα. Μ' ακούτε κύριε Ραπτόπουλε? Με μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ. Την Κυριακή κύριε Ραπτόπουλε, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διεξάγεται ένα παιχνίδι. Εγώ περιμένω με πολύ υπομονή. Και πιο μπροστά έχετε κοπεί τη σπίτα, θα μας καλέσετε.
Βεβαίως και είναι. Σήμερα είναι η κοπή. Όχι. Ποια σήμερα είναι η κοπή, ρε κόκκινε. Πήγαινε, ρε κόκκινε. Την Κυριακή είναι η κοπή τη Πεντακόκκινη. Άσχετο. Ποια κοπή είναι σήμερα, ρε κόκκινε. Για ποια κοπή μιλάω από εδώ. Άστα, ρε κόκκινε. Τώρα θα πει νόμιζα για άλλη κοπή τη πίτα. Καρ. Ο ψεύτη. Ποια κοπή είναι σήμερα, ρε κόκκινε. Σε μένα μιλά έτσι. Ρωτάω αν μα καλέσει. Σε μένα μιλά έτσι. Του Ηρακλή. Ποιο Ηρακλή. Σε αυτό νομίζω είναι 10. Ποιο Ηρακλή. Α, για το σύνδρομο μιλάτε. Για... Άσε ρε. Καλά, εντάξει, οκ. Κύριε Ραυτόπουλε, ναι. Είστε καλεσμένο σε αυτή την πίτα. Με φρακό. Όχι, όπως θέλει. Δεν κατάλαβα. Μα ακούτε, κύριε Ραυτόπουλε. Αντί για φλουρί, τι θα δίνετε. Σκεπάρνη. Άντε, γεια. Γεια σου, Ραυτόπουλε. Γεια καλά. Τον επόμενο, ναι. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλώ τα γραφεία. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε και καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε. Γεια σα κύριε Βαγγέλη. Άκουσα τον αξιοσέβαστο κύριο Αντωνιάδη και τον κύριο Μάνο. Να ρωτήσω, επειδή έχω μία, δύο, τρεις απορίες, ο Ορφανίδης είναι ο ποδοσφαιριστής που έκλεισε άδοξα την καριέρα στην ομάδα του Ηρακλέως, κύριε Κόκκινε? Γιατί άδοξα, την έκλεισε, ναι. Νομίζω ότι ποιος ήταν ένας κύριος αξιοσέβαστος από την πόλη της Καστοριάς, κύριος Χαλκίδης. Α, προχθές πίναμε καφέ μαζί του. Τον είδαμε, ναι, τον κύριο Χαλκίδη. Με τον καπετάνιο, κάτι. Ο Παοξίσου. Η αμαρτωλή ομάδα της Λεωφόρου, ναι, εμπλέκεται σε μια υπόθεση. Πάλι. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Κύριε Κόκκινε, έχετε το σεβασμό και τα χαιρετίσματα από τον κύριο Σάβα. Εχθές το μεσημέρι για λίγο άκουσε την εκπομπή σας και μου λέει, οδηγέ μου λέει, όλα λίγο σε παρακαλώ, λέει, παρακαλώ κύριε Σάβα, μου λέει πάρε 500 ευρώ σε παρακαλώ και πήγαινε παίξτα λέει στο διπλό της Βρέμης λέει με το Λεβερκούζεν. Λέω κύριε Σάβα είναι πολλά τα λεφτά. Μου λέει, το άκουσα λέει, το είπα αυτό το παιδί που είχε έρθει στο ξενοδοχείο λέει και πήγαμε. Τις πήρες, μην τα λες όλα. Να πάμε και σε εκείνο το καφενείο του, των γνωσών του. Μου λέει παίξε 500 ευρώ, λέω κύριε Σάβα το φέρνω το δελτίο, ήταν 8 απόδοση, 4 χιλιάρικα. Κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Πότε θα κατέβετε Αθήνα με ερώτηση ο κύριε Σάβας? Λέω το Πάσχα να κατέβω κανένα 2-3 μέρες. Εγώ θα κατέβω μέχρι το τέλος του μήνα. Καλή πάρα πολύ για το καλό που του κάνατε εχθές και έπαιξε το διπλό της Βρέμης ακούγοντας τον κύριο Κόκκινο. Ναι. Θέλει να σας κάνει το τραπέζι μαζί με τον κύριο Νίκο. Κύριος Νίκος δεν κάνει τραπέζι. Σε καλή μεριά του, μπράβο του, χαλάλι του. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα τέτοια κύριε Κόκκινε. Καλά, ας έφυγε και στο Στουτγκάρτη και θα σε έλεγα εγώ τώρα. Εκείνο ξέχασα να το παίξει. Το έπαιξε μόνο αυτό, μονό αποδεικτό, 4.000. Η μόνη μου απορία είναι ο κύριος Σάβας, πώς πόταρες η ομάδα φοράει πράσινα. Άσπρα, ο συνήθως κοιτάξτε να δείτε, επειδή το έχει ψάξει ο κύριος Σάβας από εκείνο του αλυσμόνι το παιχνίδι πριν 10 χρόνια, το 1-3, να ξέρετε ότι η δεύτερη στολή της Βρέμης μας είπε ο κύριος Σάβας, ναι, ότι είναι ερυθρόλευκα. Ερυθρόλευκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε μου, γεια σας. Ο Κωστίκος πρότεινε το Χατζη Ισαΐα στον ΠΑΟΚ και δεν τον πήρανε. Πλάκα μου κάνει. Αυτή είναι η είδηση. Πότε την οποία αντί να βάζουμε το Μανίκα, πρέπει να πάρουμε μια συνέντευξη με τον Κωστίκο. Μίλησε με τον Κωστίκο και ο Σέντερ. Δεν μίλησα με τον Κωστίκο. Με έναν ρεπόρτερ του Άρη μίλησα που ήξερε το θέμα, γιατί αυτός ο ρεπόρτερ του Άρη μένει Σταυρούπολη και παρακολουθούσε την Ομόνοια Σταυρούπολης. Ξέρει το θέμα καλά. Παρακαλώ. Με κανένα Κωστίκο δεν μίλησα. Δεν σε κατηγόρησα. Ναι, ρεπορτάζ κάνεις. Το λογικό ήταν να μίλαγα με τον Κωστίκο, αλλά μου το είπε, μου το είπαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. 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 Καλημέρα. Καλημέρα. Το ωραίο δίδυμο. Ναι, ναι. Για την Κυριακή τουλάχιστον η μέρα έχει πλησιάσει. Το βράδυ πού θα πιεις το τσίπουρο αυτό, θα στο κεράσει ο Γραπτόπουλος ή θα είναι το δικό μου αυτό που κέρασα εγώ? Ό,τι θέλεις, ρε. Πού θα είσαι, ρε παιδί μου, να έρθω κι εγώ? Όπου θες, ρε, θα βρεθούμε. Σε είπα εγώ όχι. Ναι, ναι, θα με πάρεις τηλέφωνο στο κινητό. Καταρχήν σου χρωστώ ένα τσίπουρο από το παιχνίδι το ένα. Το αυτό είναι δεύτερο. Θα πάμε για δεύτερο τώρα. Και όσο πάμε για δεύτερο και την Κυριακή. Έλα. Τσίπουρο από μια ουίσκη από την άλλη. Για την Κυριακή, ναι. Εσύ πήρε τον Άσο και εγώ το διπλό. Μπράβο, ναι. Μήπως εκκλησία κλέβει. Έλα. Εκκλησία κλέβει. Να σε και το χ και να σε βάλω εγώ δύο τσίπορα και εσύ να μου βάλει ένα. Όχι, ρε φίλε. Δώσε το χ το φουγκαράρι.
Εγώ τον έδωσα και εγώ λαμβάζω τον. Γιατί τον έχετε το μεγαλύτερο κίνημα εσείς στο Παδηλίκι και να σε δώσω και το χί εγώ γι' αυτό. Μάλιστα. Μ' αρέσει μέσα που βγαίνουν και λένε μεγαλύτερο κίνημα ο Παδηλίκι. Εγώ τουλάχιστον που εσύ με ξέρεις, Αθήνα που κατεβαίναμε, κατεβάσαμε έως 140 λεωφορεία. Λεωφορεία. Ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το 4-1 επί Μπάγερες στα Φιλαδέλφια. 7.000 κόσμο, ναι. Ισχύει. Ισχύει αυτό, δεν είναι. Ναι. Τώρα ποιο οπαδικό κίνημα τώρα μιλάμε. Για ποιο οπαδικό κίνημα. Εγώ θέλω τον Ηρακλή να ήταν να μαζί να ανησυχεί να πηγαίναμε 15.000 και να αρχόταν σε ντόμα παραπάνω από 2-3.000 ούτε μια στο δισεκατομμύριο. Δώσαμε, τα θυμάμαστε που παλιά τα τι γινότανε. Αλλά γίνονται μερικά πράγματα που δεν είναι σωστά, δεν είναι καλά για όλους. Πάντα πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε και εμέ και δεν μαζί. Τώρα δεν μπορείς ούτε μια στο δισεκατομμύριο. Και όσο μέσα για τους άλλους που λένε θα καλύψουν και θα κάνουν και θα ράνουν, πού να πάνε τώρα, να πάνε στην 7, στην 8, στην 4, στην 5, οτιδήποτε και να έχει ένα φίλο που να τον ξέρουν λίγο-λίγο. Ούτε ακάλευτος, θα φύγει αυτός ο ακάλευτος με την κουκούλα που θα τον φυλάει. Ποιο να φυλάξει τώρα, τον 14, τον 15, τον 16χρονο, τον 17χρονο, ή θα πάω εγώ ή εσύ οτιδήποτε να φυλάξεις αυτόν τον φίλο σου. Με τίποτα. Εσύ πώς μου λέει το μάτς τώρα να είναι την Κυριακή. Το μεγαλύτερο διπλό του Σαββατοκύριακου. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ναι. Και ο Παπαθανασάκης με τον κόκκινο θα κλαίνει την άλλη μέρα. Με σφάξε, με έκανε. Ναι, αυτό τον αγώνα, φιλαράκι μου, παίξε το, σε λέω, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Στο λέω εγώ και στο υπογράφω, με 100%. Με Παμπορίδη διαιτητή, έκανε διαιτητή. Να συναντηθούμε, φιλαράκι μου, να συναντηθούμε σήμερα ή αύριο το πρωί. Πότε θέλεις. Πότε, σήμερα το... σήμερα. Θα βρεθούμε σήμερα. Ε? Θα βρεθούμε σήμερα. Πείτε κάτι, μάλλον να θα βρεθούμε. Για επειδή έχω κάτι να σου δώσω, θα βρεθούμε αύριο. Ναι. Αύριο τι ώρα. Ρε εσύ, Μάρκο, θα σε πάρω τηλέφωνο, δεν έχω το νούμερό σου. Ναι, θα ήσα να σε κάτι θα σε δώσω για το παιχνίδι. Θα σε κεράσω και μπουγάτσα. Ρε, δεν θα με κεράσει τίποτα. Εγώ θα σε κεράσω. Κάτι θα σε δώσω για το παιχνίδι. Σε υποσχέθηκα κάτι. Θα κεράσω το δικό μου μαγαζί. Ρε, εσύ υποσχέθηκα κάτι. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Εντάξει, τελείωσε τώρα, όχι στον αέρα. Τέλος. Πάρε με 10 η ώρα αύριο. Όχι 10, σε πάρω μόλις τελειώσει την εκπομπή. Γεια. Πάτε καλά, άντε, φυλάκια. Παρακαλώ. Ορίστε. Μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καταρχήν να πω το φίλο μου τον Κώστα το ότι έκανε το πιο εύστοχο πολιτικό σχόλιο λίγο πριν ότι... των τελευταίων ημερών όσον αφορά τους αγρότες και όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική στο αγροτικό κομμάτι. Αφού υποστηρίζει όλες τις απεργίες, τέλος πάντων, το κατέβασμα των δρόμων, γιατί δεν υποστηρίζει για αυτή την κίνηση. Αυτό δεν είπες, αν κατάλαβα καλά, Κώστα. Επανέλαβε το λίγο, σε παρακαλώ. Δεν είπε λίγο πριν ο Κωστής το ότι όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική για τους αγρότες, αφού υποστηρίζει όλες τις άλλες κινήσεις των πολιτών, τις απεργίες κλπ. Που λέει κατεβείτε, ναι, να ναι, τα νομοσχέδια. Γιατί δεν υποστηρίζει αυτό το κίνημα των αγροτών να κατέβουν στην Αθήνα? Γιατί μπλοκάρει όλα τα υπόλοιπα, ρε φίλε. Ποιος, για ποιον λέει? Για την αυτό κυβέρνηση. Αυτό που είπε ο Κώστας πριν. Ναι. Για αυτά είπες, αυτό λέω. Έκανες το πιο εύστοχο πολιτικό σχόλιο. Γιατί εκεί προβοκάτσια δεν έχει τους αγρότες. Δεν συμμερίζομαι τα λεγόμενά σου. Πώς το λένε έτσι οι πολιτικάνιδες, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν μιλάω εγώ για προβοκάτσια. Απλά θα πω το εξής πολιτικό. Το ότι απλά δεν είναι διαχειρίσιμο από την πλευρά του το κατέβασμα των αγροτών. Δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Τώρα, μια καλοπροαίρετη κριτική στο φίλο μου το Μάνο τον Ηρακλειδέα. Είναι ο κύριος που, δεν ακούω κάθε μέρα τώρα, να μην το παίζω έξυπνος, είναι ο κύριος που είχε πει λίγες μέρες πριν στα νεύρα του φυσικά πάνω ότι αν θέλω δεν θα ξαναμεταδώσει το Μετρόπολης αγώνα στον Ηρακλή. Ναι, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ναι, έχει τη δυνατότητα, ναι. Απλά απέδειξε το ότι στα νεύρα μας να μην λέμε πολλά γιατί εκτιθέμεστα. Όχι, έχει πει όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο Μάνος μετράει τον Παπαθανασάκη περισσότερο στον Ηρακλή. Αυτό είναι ένα θέμα. Όχι, δεν είμαι Ηρακλής, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για την ομάδα. Απλά το λέω ότι ο Ηρακλής μετρούσε παραπάνω τον πρόεδρο του Άρη. Ναι, ήταν κάτι που είπε πάνω στα νεύρα του και απλά το λέω ότι μου λέει ότι δεν είναι καλά. Είναι άκομψο. Και μια καλοπροαίρετη κριτική, ρε παιδιά, σε εσάς και Κώστα κυρίως σε σένα. Ναι. 5 λεπτά, αν γίνεται,
από το 2ωρο που κάνετε, αν θες να το κάνουμε 10 λεπτά στην εβδομάδα, λίγο να μας μιλάς για μπάλα, ρε φίλε. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάω για ΠΑΟΚ τώρα που με έχω ΠΑΟΚΣΙΣΙ για τον Άρη, για τον Ηρακλή. Μπορεί να είδες έναν αγώνα τυχαία, Πλατανιάς, Ξάνθη, ξέρω εγώ. Και σου άρεσε κάτι, μια κίνηση ενός προπονητή. Ή κάτι που δεν σου άρεσε. Μια κίνηση που γύρισε το παιχνίδι ένας προπονητής. Μια κίνηση που μέτρησε η αλλαγή εσωτερική ενός παίκτη σε μια άλλη θέση. Δηλαδή, εννοείται ότι πάντα μαθαίνουμε κάποια πράγματα από κάποιους που ξέρουν παραπάνω πράγματα από εμάς. Τώρα που θα γίνει μεσοβδόμαδα μπάλα, θα τα πούμε. Έγινε. Ναι, τα λέμε. Αυτό λέω. Τα λέμε, τα λέμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Κόκκινε, λέγε. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Όχι, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Πέντε στην αναμονή, άλλη μία γραμμή χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε την εξάδα, η οποία θα είναι στο φινάλι της εκπομπής. Να δω τα μηνύματα. Α1 ένα κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54-3-44, παιδιά. Ούτε 20 μηνύματα. Δηλαδή απίστευτο αυτό το πράγμα. Να δουν, ρε, πάω πανιόνιος, ρε. Α1 ένα κενό. Άμα έχει ενδιαφέρον. Ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Για απόσυρση αυτοκινήτου αλλά και για ανταλλακτικά, αφή Κωνσταντινίδη στο 18-133. Χρειάζεται ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου. Πας, το βρίσκεις ή το βρίσκουν αυτοί και το παίρνεις επί τόπου και φεύγεις. Και μηχανές, όλες με 150 ευρώ. Αφή Κωνσταντινίδη ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, και Ανώλευκη, Άνω Πόλη, έλα. Έλα, εγώ μιλάω, Καλησπέρα, κύριε. Ναι. Από και Ανώλευκη, Άνω Πόλη, όπου αύριο θα βαφτεί και ανέρυθρη. Και ανέρυθρη. Μόνο για την αυριανή τη μέρα. Α, είσαι από μικρός πάνθυρας. Αύριο θα υποστηρίζουμε όλοι με τα μπούνια Πανιόνιο. Γιατί, ρε, φίλε. Λοιπόν, αυτό που λέει. Ναι. Οφείλει να ζητήσει μια συγγνώμη στην Μπαέ Ηρακλής και στον Κανόλεφο λαό. Γιατί? Διότι επειδή εμείς δεν ξεχνάμε, στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου έλεγες ότι θα πάρουμε τον Μπεν, θα πάρουμε τον Κολοβό. Τα έλεγες αυτά? Ναι, ότι θα έπαιρνε δανεικούς. Ήθελε, ναι, να πάρει. Τα έλεγες, πήραμε. Ήθελε να πάρει και δεν τον άφησε ο Θύρα 10. Άσε τι ήθελε και τι πήραμε. Ήθελε, ρε φίλε. Άλλο ήθελε, πήραμε. Δεν πήρατε. Ωραία, μπορεί να πεις ότι φίλε δαχτυλίδι ομάδα μου. Όχι. Α, έτσι, μπράβο. Σε αντίθεση μια άλλη ομάδα. Α, Ραπτόπουλε, τα Γιάννενα και. Τα Γιάννενα και Πανιόνιο σε ποιο άρμα ανήκουνε? Τα Γιάννενα και Πανιόνιο. Γκασπαζά, πάμε παρακάτω. Του πάω. Σε ποιο άρμα, όχι. Κανονικά, στο μεγάλο, όχι στο μικρό, στο μεγάλο. Γκασπαζά, βρε, σου λέω το. Γκασπαζά. Ποιο ξέρει από εκεί παίχτε? Βρε, πάμε παρακάτω. Έτσι, μπράβο. Όσο για την Κυριακή, για το φίλο μα τον Μάρκο. Ας μας δώσουν 5.000 και εισιτήρα, πάντα πετύσουν οι οπαδοί. Βρε, να το βάλουν 50 ευρώ, ρε. Να το βάλουν 50 ευρώ. Ποιοι θα πάνε? Τέτοιοι άπλες που είστε εσείς, είναι ακλειδείς κουβαρντάδες. Να το βάλει 50 ευρώ. Έχετε κάνει την πουτίνα. 30.000 γρίες με σκούπα. Εμένα άκου. Που εγώ κάνει... θα είμαι την Κυριακή. Πήγατε στην πουτίνα και τα κάνατε όλα μια χαρά, που πληρώνετε εισιτήρια. Πηδάτε τα κάγκελα. Πού να πάτε, ρε. Βρε, βάλ το 50 ευρώ, ρε. Εγώ προσωπικά και ραπτόπλο διαρκείας εγώ και την Κυριακή θα είμαι στην Τούμπα, θα είμαι. Κορόιδο είσαι. Γιατί? Πάω να δω το διπλό της ομάδας μέσα από εκεί. Μάλιστα. Άντε, την καλησπέρα μου. Θα δεις διπλό εσύ στην Τούμπα. Ραπτόπουλε, φτάνει με την Αβάντα Super 10. Εμείς ούτε πέταλα κλείνουμε, ούτε face control κάνουμε. Γιατί τα λες? Μαζάλες στον πρώτο γύρο 8.000 μέσα στο Καφταζόγλιο και λέγαν από τα μεγάφωνα οι οπαδοί του Ηρακλή να παραμείνουν στέλνους τους όπως τους φιλοξενούμενους. Και πείτε μας γιατί δεν βγάζει η ΑΕΠ ποντίον τα εστήρα που πουλούνται. Τζάμπα μπαίνετε και είστε 243 άτομα. Πεθάναν τόσο πολύ. Παρακαλώ. Έλα. Σέρα. Έλα. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Ετοιμάσου για μπουρκουμέ, Γιάννη. Ναι, πάμε το ναι. Ετοιμάσου για μπουρκουμέ, για διαμαρτυρίες. Ετοιμάσου το λουκουμάκι, άκου. Ήρθε μια ομάδα με λουλούδια στον πρώτο γύρο και τον έπιασε κότσο. Πήγε αυτός κάτω στο δεύτερο γύρο, άφησε λουλούδια, πήγε να πιάσει κότσο και τελικά πιάστηκε δυο φορές κότσο. Τι είναι αυτός τελικά, Ραπτόπουλε, πρώτο ερώτημα. Δεύτερο είναι ότι εγώ θα πάω με λουκουμάκια. Εγώ θα τους πάω λουκουμάκια. Για να τα έχουν μετά για την πίκρα. Γιατί το μάτι στην Κυριακή είναι διπλό. Με αυτούς που δεν παίζουν από τον ΠΑΟΚ, με τον υπόλοιπο ΠΕΑ ΠΑΟΚ και τον ηγέτη Πέλκα, που τον έχω δει και όταν ήταν στον Απόλλο Καλαμαριάς, τότε που έστελνε ο ΠΑΟΚ τους δανεικούς για να μην ανέβει ο Ηρακλής στους 7-8, είδα την πορεία τους. Αυτά τα ελληνικά ταλέντα που θα αφήσουν εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το όλοι μαζί. Ξέρεις που πηγαίνουν κάθε βράδυ, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Από εκεί και πέρα, παικτικά, θέλω να πω κάτι προς τη διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής. Πήρατε ένα παίκτη, λέγεται Μοντέιρο, παικτάρα. Τον αφήσατε στο μάτς με την ΑΕΚ έξω, υποτιθέμενα σβήνοντας την ποινή.
εάν δεν ισχύε η ποινή για τους αγώνες του κυπέλου, κακός ο Μοντέιρο δεν έπαιξε. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να φέρετε κάποιους ανθρώπους και να στελεχώσετε αυτό το πράγμα που λέγεται ΠΑΕ Ηρακλής για το δικό σας συμφέρον και για το συμφέρον του κόσμου του Ηρακλή και για το συμφέρον του αγωνιστικού της ομάδος. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν γίνεται να πηγαίνει το κάρο ένας, δύο και τρία άτομα. Σου λέω, έχω καταλάβει 500.000 φορές τον Παπαθανασάκη γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί η Ηρακλήδης. Έχει δει τα αποτελέσματα, έτσι. Με τη μεγάλη με τα στήρια μου μπροστά έπεσα στη Δέλτα Εθνική και τον Τάκη μέχρι τη Σάρα. Έτσι, ξέρω. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να βρει κάποιους τεχνοκράτες. Θα πρέπει στέλνους να βρει έναν εμπορικό διευθυντή που δεν θα έχει μόνιμη κατοικία στην Κρήτη και θα κάνει τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕ Ηρακλής. Έτσι, για να μπορέσει ο Ηρακλής να πάει μπροστά. Είναι μια κατάλληλη συγκυρία γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα άλλοι ψάχνονται. Εδώ βλέπεις ότι είναι όπλουτοι. Πλέον θα συμβιβαστούν με τη θέση της πέμπτης, με την πέμπτη θέση και θα είναι και χαρούμενοι στο τέλος, να ξέρεις. Χαρούμενοι θα είναι με αυτά που θα δουν τα ματάκια τους μέχρι το τέλος. Έτσι. Οπότε ετοιμάσου την Κυριακή αυτό που λέμε μετά το διπλό. Τη Δευτέρα να μην κρύφτεις και να λείπεις. Μην χαθείς. Εντάξει, μην πάρεις γιατί θα σε πονάει το αυτό. Γιατί δεν θα μπορείς να κάνεις τη γλώσσα παξιμάδι. Ούτε θα μπορείς να ξαναγίνεις ο γνωστός φοιτητής της ομάδος της πόλης. Θα ήθελα να σου πω. Παρακαλώ. Εσύ πάρε ένα χαρτομάντιλο για τα κλάματα την Κυριακή και τα άλλα θα τα βρούμε. Εντάξει. Σου λέω ότι θα πάθεις στην Τούμπα. Ό,τι έπαθες με τον Παμπορίδη και ό,τι έπαθε ο άλλος με τον Σταυρίδη. Αυτή είναι η δύναμή σου. Θα φας και τρία μπαλάκια και ο κόκκινος θα λέει διπλά λέει. Πάμε. Κάνε τον έξω. Διπλό. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Εντύπωση. Πήρα να πω για το Χατζησαΐα, κύριε Ραυτόπουλε. Να πείτε. Ίσως τα φέρνουν έτσι οι συγκυρίες, να μην τα ρίχνουν όλα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να του έρθει και καλό που τον πήρε και με 500 χιλιάρικα, να τον πουλήσει μπορεί 5. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το πρότεινε ο κύριος Κωστίκος, αλλά ο κύριος Κωστίκος και αυτός ήταν... Έχει κάνει πολλά λάθη. Ρε φίλε, όταν ήταν τεχνικός διευθυντής. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Δεν πειράζει, δώσαμε 500. Όχι, απαντώ. Απαντώ. Μακρύ. Δεν το ξέρεις. Η πράξη να μας ανταμείψει όπως μας ανταμείψει. Ο Κωστίκος με το γούμενο. Ο Κωστίκος με το γούμενο. Ο ΠΑΟΚ με τη μεταπόληση του Λούκας θα πάρει 4 με 5 εκατομμύρια. Κουράζει το Λούκα, το Χατζησαΐα σε λέω εγώ. Τι ο Κωστίκος. Δεν τον πρότεινε ο Κωστίκος. Μπορεί να τον πουλήσουμε 5 εκατομμύρια. Βρε, τι να πουλήσετε 5 εκατομμύρια. Ρε, το ζητούμενο είναι άλλο. Αλλού επικεντρώνεται. Άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Ρε, με μένα μιλάει. Άκουμε λίγο. Μπορεί να τον κρατούσαμε, να τον παίρναμε νεαρό και να μην έβγαινε στον. Δεν σε χαλάει που δεν τους παίρνεις ζάμπα και τους πληρώνεις λεφτά. Είναι κύκλος της αγοράς. Βρε, δεν διαφωνώ. Το ότι εσύ πληρώνει τζάμπα λεφτά και θα μπορούσε τον πάρει. Δεν σε χαλάει. Ρε, παοξίσει, ρε. Όχι, δε. Παοξίσει. Μπορεί να τον παίρναμε τζάμπα και να μην έβγαινε στο ΠΑΟΚ. Αυτό σας λέω. Αυτό λέω. Και να τον χάναμε. Ναι. Ίσως ήταν καλό που έγινε αυτό που πήγε στα Χανιά, στο Πανιόνιο. Ναι, άμα τον πληρώνει κάποιον έχει αξία μετά, βέβαια. Είναι... Βέβαια, έχει αξία. Ο ΠΑΟΚ θα πατάει ότι έχει δώσει 500 χιλιάρικα. Οπότε μπορεί άνετα να ζητήσει. Όπως ο Ολυμπιακός τώρα ζητάει που τον πήρε από την Καζεσλάουτεν 1 εκατομμύριο, δεν τον πήρε τζάμπα από την Καζεσλάουτεν. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ. Η κόρη μου, η κόρη μου. Να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, έτσι θα πατάει και ο ΠΑΟΚ ότι το έχω δώσει 500 χιλιάρικα και αυτή τη στιγμή θέλω 5 κύριοι. Ρε φίλε, αυτό στο ποδόσφαιρο. Κοίταξε, αυτό έχει μια λογική που λες, αλλά συγχώρεσαι. Δεν έχει καμιά λογική αυτό που λες. Όχι, είναι λάθος επαγγελματικό δικό σου. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνονται αυτά. Στο ποδόσφαιρο αγοράζεις φθηνά και πουλάς ακριβά. Αλλά δεν μπορεί να σου προτείνουν ένα παίκτη, γιατί και τον Τζίμπο τον είχαν προτείνει στον Άρη 22 χρονών, τον απορρίψανε και τον πήραν 4 εκατομμύρια μετά το 31 χρονών. Μιλάμε για ηλίθια πόλη. Για χαράφι. Μιλάμε για πόλη ηλιθίων. Επόμενη γραμμή. Δεν έκανε ο Τζίμπος για τον Άρη 22 χρονών. Τζάμπα τον παίρνανε από το χωριό και από την άλλη μεριά. Έπαιξε σε Παναθηναϊκό, έπαιξε σε Όφη, πήγε 30 χρόνια ο γέρος 31 και δώσαν 4 εκατομμύρια τα βόδια και τον πήραν και τον αγοράσαν. Θα μου πεις, από τα 4 εκατομμύρια το ένα μπορεί να ήταν αμάκα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχήν πήρα για ένα σχόλιο σχετικά με τους αγρότες και κάποια σχόλια που κάνατε εσείς. Αλλά... 50 τρακτέρ φίλε στην Αθήνα. Άστο να μιλήσει, ρε. Γελάει ο κόσμος τώρα με τους αγρότες.
θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με το ντέρμπι της Κυριακής. Έτσι, ποιο ντέρμπι? Του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Όσο λοιπόν και να επιχειρούν, και είναι συγκινητική η προσπάθεια των φίλων του Ηρακλή να το κάνουν αυτό το παιχνίδι ντέρμπι πρώτης γραμμής, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν τζιμπάει και το αντιμετωπίζει σαν ένα παιχνίδι ακριβώς της αξίας του παιχνιδιού που είναι. Και δεν του δίνει και δεν μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι της τυφλής σύγκρουσης. Είναι ένα παιχνίδι σαν και αυτό που δίνουμε με τον Πανιόνιο, σαν και αυτό που δίνουμε με αυτού του τύπου της ομάδας. Πάμε τώρα στο σχόλιο το που κάνατε. Η πιο ακραία συντηρητική άποψη... Συγγνώμη, ναι. πριν συνεχίσεις, ναι. Θέλω προγνωστικό για την Κυριακή. 3-0. Όχι, δεν κάνω προγνωστικά, φίλε. Τι αίσθηση. Ένας λόγος που άλλαξε η οπαδική ψυχοσύνθεση, αυτό που έλεγε χθες ο Κώστας και το περιέγραφε πολύ καλά, είναι ότι μπήκε στη συνείδηση του μέσου οπαδού το στοίχημα. Αυτό έχει δράσει σαν θριαλίδα στα οπαδικά συναισθήματα. Εγώ είμαι οπαδός μιας άλλης γενιάς. Προσωπικά δεν έχω παίξει στοίχημα περισσότερο από 7 φορές στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσουν οι προγνώσεις. Υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ. Θα είμαι χαρούμενος αν κερδίσει και λυπημένος αν χάσει. Απόλυτα σεβαστό. Πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα στο σχόλιο το πολιτικό. Η χειρότερη, και το αναφέρω, πήρα αφορμή και τηλεφώνησα γιατί το άκουσα και από εσάς επανειλημμένος, και η πιο ακραία συντηρητική άποψη που περιγράφει σήμερα την κατάσταση είναι ό,τι και να γίνει τα μέτρα είναι αποφασισμένα και θα περάσουν. Αυτό είναι μια άποψη η οποία επιχειρείται να περάσει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα την περιγράφουν όλοι οι τηλεοπτικοί σχολιαστές. Δεν λένε πια είναι απαραίτητο το μνημόνιο, λένε ότι είναι αναπόφευκτο. Και άρα ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι ως αναπόφευκτο πρέπει να το πιούμε σαν πικρό ποτήρι. Αυτή η άποψη λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο ακραία συντηρητική άποψη που κατατίθεται σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα μπλόκα των αγροτών κατεβαίνουν στην Αθήνα συγκρουόμενα αυτά που κατεβαίνουν, γιατί δεν κατεβαίνουν όλα, συγκρουόμενα με αυτή την άποψη. Και ειλικρινά από το φίλο μου τον Γρηγόρη και το φίλο μου τον Κώστα δεν θα ήθελα να την αναπαράγουν. Οι λαοί έχουν την τύχη που αποφασίζουν να έχουν. Ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί χρόνια και μονότονα τον περιγράφαμε ως αντιδραστικό. Επειδή από πίσω είχε ένα περιτύλιγμα με μια σχετική ευημερία, ο κόσμος μας άκουγε περίπου σαν γραφικούς. Σήμερα δεν χρειάζεται πια να δούμε τα μέτρα για να δούμε το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέστε το γεγονός ότι στη Δανία ό,τι έχουν περιουσία αυτοί που πάνε ως πρόσφυγες, περισσότερο κατάσχεται από το κράτος, κατάσχεται προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδά τους. Ναι, απλά απάντηση... Δέστε το γεγονός ότι η Μέρκελ καθόταν και άκουσε χθες από τον Ερντογάν ότι είναι πρόθυμος να γεμίσει το Αιγαίο με νεκρά παιδιά, με εκατοντάδες Άιλαντ, αν δεν του κάνει τα κέφια. Ναι. Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι περιγράφουν με ακρίβεια το χαρακτήρα και το νόημα αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, συγχώρεσέ μου όμως, πρέπει να απαντήσω. Επειδή ναι. Μιλάμε και οι δύο μέσα περπατώντας μέσα από ένα ναρκοπέδιο, γιατί αυτή τη στιγμή προσωπική ήταν η άποψη, αλλά έχει πολλές παραμέτρους, δεν είναι άποψη ούτε είναι συμπέρασμα, είναι κάτι το οποίο θέλει κουβέντα. Επειδή το απομόνωσες, αισθάνομαι θυγμένος. Όχι, όχι, να μην αισθάνεσαι. Αισθάνομαι, δεν αναπαράγω ποτέ και δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Εγώ αισθάνομαι όχι προσβεβλημένος, θυγμένος. Γιατί? Επειδή ήταν προσωπική εκτίμηση για αυτά που βλέπω, αλλά σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Φυσικά και λέω ναι στα μπλόκα, ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να έχουμε όχι, την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε ναι, και την ναι, άλλη ναι. φορά. Όχι στα μπλόκα, τράβα στην Αθήνα. Και πάει στην Αθήνα, είναι λέει, ακριβό το πετρέλαιο. Άσε ρε καημένε τώρα, πλάκα μας κάνει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας. Κάνεις επανάσταση ο με 50 τρακτέρ. Ο 14 λέει θα πάει στην Αστραπή Μεσαίου, το φαβορεί για β' Αθηνική, μόνο εκεί
Ο κεραυνός κοχικού πάμε, με α ή β. Δηλαδή, δεν πάνε οι Βορειοελλαδίτες στην Αθήνα με τα τρακτέρ, τι απάθει. Μην ανασένει σαν μπετονιέρα στο μικρόφωνο. Το έχω πει και εγώ για το τηλέφωνο. Για σένα. Τα τι τσίπουρα ρε ξενέρωτη, πάτε στο Ζαχαράτο να ανοίξουν τα μάτια σας. Ο Χατζηγής Αΐας ήθελε απλά να δοκιμαστεί, αλλά ο Βαγγέλης, άνθρωπο που τον πρότεινε, του είπε ότι με αυτό το όνομα μην ασχολείσαι. Κωστή, αυτό μόνο ήθελε το παιδί. Τι ήθελε αυτό το παιδί, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Έλα. Ο πρόεδρος είμαι, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, πρόεδρε. Είμαι ο πρόεδρος από το κουλέ καφέ των ακροατών. Έτσι. Του αθλητικού Μετρόπολης. Κόψαμε την πίτα εχθές και δώσαμε το βραβείο του χρυσού μικροφόνου. Μπορείτε να προβλέψετε ποιος είναι στην εκπομπή σας? Ό,τι θέλετε, παιδιά. Ο Μάνος. Όχι. Κοντά είσαι. 6 παοκτσίδες και 3 Ηρακλήδες από το καφενείο του Ζαμπούρη σας παίρνω. Σας το λέω επώνυμα από την πλατεία του Κουλέ Καφέ. 6 παοκτσίδες, 3 Ηρακλήδες. Το βραβείο απονέμεται στον Αντωνιάδη εκ Γερμανίας. 9 στα 9 πήρε ο κύριος. Ο λόγος? Το γελάκι που έκανε προχτές. Ο λόγος έχει να κάνει μαζί σου, Φαλακρέ, τώρα θα την ακούσεις. Γιατί τη βρίσκεις? Γουστάρι να στα λένε να πούμε, τη βρίσκεις. Ο λόγος είναι διότι όχι μόνο δεν αποκαλεί το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ έτσι όπως λέγεται, γιατί λέγεται Ιγνατίεβιτς και όχι έτσι όπως το λέτε, αλλά επειδή χρησιμοποιεί όλα τα ορνηθοειδή και αρπετοειδή εκτός από το κερασάκι του Γερμανοτσολιά απέναντι σε σένα. Γιατί γλύφεις, σέρνεσαι και τα υπόλοιπα. Εγώ δεν πρόκειται να πούμε να τα αφήσω στη γενίκευση και θα το εξειδικεύσω. Πες μου λιγάκι σε παρακαλώ, σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί αυτός μας ξύπνησε εδώ στο καφενείο. Είναι ή δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αυτός το λέει ο Ολυμπιακός ΒΕ, το γενικεύει. Όχι μαχαιραγώγησης του ιού του Προέδρου του Ομίλου Ιντρακών που ζει μόνιμα στη Γενέβη, Θεόδωρου Θεοδωρίδη. Μπορείς να μου απαντήσεις, παρακαλώ. Μπα, δεν χαμπάρει, δεν τι πού να... Δεν απαντάς, δεν το λες. Γιατί δεν το λες? Απάντησε μου. Είσαι εσύ αυτός ο οποίος είπε ότι η εκπρόδεσμη μεταγραφή Μπερμπάτοφ οφείλεται σε αυτόν, το είπες 15 φορές. Πώς λέγεται? Εκκλησίες. Ασκάλωσε σε. Θέλω να σταχώσω, αλλά είναι τέτοια η ώρα που άλλα δεν έχω. Λοιπόν, του δίνω τα φιλιά, τα χαιρετίσματα του Νιάδη, παραπάνω δεν προχωρώ και το θεωρώ την αποθέωση του οπαδισμού. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι. Με ρίσκο προς τα πίσω τρέχει ο Βέλιος, τύπησε την μπάλα. Ο Βέλιος απέναντι από τον Όλστεν, γκολ. 2-1 από το Βέλιο. Σκοράρει για 3. Και τι έκλεισε τα φίλε, τι ωραία ήταν. Τι ωραία ήταν. Λοιπόν, έχω ανακοίνωση από τους ταχυοφόρους. Ποιοι είναι οι ταχυοφόροι? Οι οπαδοί του Αγροτικού Αστέρα. Άντερ του βρώμικα ομάδα. Ανακοίνωση οργανωμένων αγροτικού αστέρα Green Ghetto Club. Σιγά. Μετά από τα τελευταία γεγονότα, απανοτές ήττες ανεπάρκειας διοίκησης να βελτιώσει την κατάσταση. Υπάρχουν και τέτοιοι. Ποια είναι η διοίκηση? Ο Θεοδωρίδης. Δεν είναι ο Άγγελος? Ποιος Άγγελος? Ο Άγγελος δεν είναι. Ποιος Άγγελος στον αγροτικό αστέρα? Λοιπόν. Ποιος Άγγελος, Χαϊβάνι. Και έπειτα από τη λήξη σημερινή συνέλευση του Σούφου Αγροτικού Αστέρα, σύσσωμο το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του Αγροτικού Αστέρα δηλώνει την αποχή από το ποδοσφαιρικό. Όχι, ρε φίλε! Επαγγελματικό ποδοσφαιρικό τμήμα τη ομάδα. Τέρμα πια η κοροϊδία, τέρμα πια τα ψέματα. Όχι, ρε φίλε! Αποτύχατε σε όλου του τομεί, διοικητικά, μεταγραφικά και στο θέμα των προπονητών. Θα απέχουμε για όσο χρειαστεί, όχι, από εδώ και πέρα όχι, θα βρισκόμαστε στο πλέον τη Β' ομάδα μέχρι το τέλο αγωνιστική περίοδου. Μέχρι τώρα ήμασταν πανταχού παρών, μέχρι και στο τελευταίο πέταλο της Ελλάδος, ναι, και δηλώναμε τη στήριξή μας έμπρακτα και όχι με λόγια. Όλα έχουν τα όρια της, καλύτερα στα τοπικά πρωταθλήματα με αξιοπρέπεια, όχι, παρά στη Β' μισθοφόρους, ποδοσφαιριστές και παράγοντες που μας κοροϊδεύουν. Μάλιστα. Λευτεριά στον Αγροτικό Αστέρα. Ναι. Δεύτερον, αγροτικό στα εύκολα, αγροτικά στα δύσκολα. Ναι, τρίτον, ναι, τα λέμε στα τεχνικά πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν. Να απαντήσω. Πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ποιο πρόεδρε του Αγροτικού Αστέρα. Δώσ' τους τη security του γηπέδου να σε κάνουν ήρωα. Έτσι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κάνουν οι άλλοι. Μα τόσο μπούφος είσαι. Αυτό απαντάω εγώ. Λέγε ρε κόκκινε, τι να με πεις άλλο. Ρε τους αυτή η πόλη έχει γεμίσει από επαναστάτες, ρε φίλε. Επαναστάτες αγρότες. Με Facebook θα κατέβουν στην Αθήνα. Επαναστάτες υποοξίδες. Επαναστάτες Ηρακλειδείς πάνε χίλιοι στο γήπεδο. Οι 200 πάνε με εισιτήριο 800 πηδάν τα κάγκελα. Οι άλλοι επαναστάτες ρίξαν την ομάδα στη Γάμα Εθνική. Επαναστάτες διαιτητές. Πρόεδρος. Αλή, αλή και τρεις αλή. Μπήκαν στην πόλη. Πρόεδρος των Ιωχτρή. Πρόεδρος των Ερασιτεχνών. Και ήταν όλοι φαλακροί. Κάσου ρε κόκκινε. Γι' αυτό σε λένε τραβοχειροφρενάκι.
Ξέρεις τι λέει τώρα ο ακροατής. Την ώρα που πάει ένα φουλάριο. Την ώρα που πάει ένα φουλάριο ο Ραπτόπουλος, πετάει το κόκκινο. Λέει μια βλακεία, τραβάει το χειρόφρενο. Ποια είναι η βλακεία. Τώρα με έκοψε στον ρυθμό. Ποια είναι η βλακεία. Χρυσαλή, η θεία μου η χρυσαλή. Τι βλάκα είσαι, ρε. Τι είσαι. Τι είμαι, ρε, σερσέρι. Την ώρα που πάω και φουλάρω με κόβει, ρε. Φουλάρι, τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Νικήσανε. Ρε, παιδιά, πείτε μου. Υπάρχει πιο κομπλεξικό από αυτό εδώ δίπλα. Εγώ είμαι κομπλεξικό. Ρε, την ώρα που φουλάρω με κόβει, ρε. Πού φούλαζε. Τι που φούλα. 10 ευρώ βενζίνη βάζει. Τι λέει όταν ακούς τη λέξη φουλάρισμα. Τον άνθρωπο. Ρε. Σε πιάνει τρέμουλο. Αλλού, αλλού. Κάνει αυτό ραδιόφωνο. Εσύ όταν ακούς τη λέξη φουλάρισμα, τρέμει η ψυχούλα σου. Να κάνω. Πάει στο πρατήριο βενζίνη να φουλάρω, κύριε. Τρελό αγόρι μου. Βάλε 10 ευρώ, λέει. Βάλε 5 ευρώ. Εσύ κουβαρντά μου, όλη η αγορά μιλάει για την ανοιχτοχεριά σου. Μιλάει για τον κυμπαρνίκη σου. Για τη γαλαντομία. Ας πει κάποιος ότι τον έχω αδικήσει. Όχι, δεν μιλάμε για αδικίες. Εδώ μιλάμε για κουβαρνταλίκη. Άλλο αδικία και άλλο κουβαρνταλίκη. Μη στεναχωριέσαι. Δεν στεναχωριέμαι. Ούτε εσύ μπορεί να έχεις παράπονο μαζί μου. Όχι. Αλέξανδρος Μιλωνίδης. Μιλωνίδης. Γρίβας Κωνσταντίνος. Γρίβας. Μπεσλεμές Γιάννης. Μπεσλεμές. Αυτός τι είναι. Τι κόμμα είναι. Ο Μπεσλεμές. Πάντως για δεξιό δεν τον κόβω. Τι δεξί και αριστερή. Ο Μπεσλεμές. Ο Μπεσλεμές, θα σου πω τι είναι. Να είναι πολιτής, να έχει τίποτα καμιά εταιρεία που. Άκου τώρα. Ναι, ναι. Το να είσαι φυσιογνώμη. Άκου να δεις. Ναι. Εκεί που σε χαίρομαι, εκεί τώρα το κάνεις και μου γυρνάς τα άκρα. Μπεσλεμές. Είσαι φυσιογνωμιστής. Ναι. Βλέπεις κάποιον να μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Άλλο. Okay. Το επίθετο. Από ένα επίθετο τώρα πα να βγάλει συμπεριφορά. Ή ακού μια φωνή. Άστο, αυτή είναι δικιά μου. Τι δικιά μου. Ακού μια φωνή, πα να βγάλει συμπεριφορά. Φελό είναι. Τα αρσενικά από τα μέζια τα βλέπει. Αυτό το ξέρω. Είναι δυνατόν. Μπεσλεμές να λέγεται άλλο. Να κάνει τι, καριέρα ηθοποιού, τραγουδιστή. Να γίνει, ξέρω εγώ, μεγάλο επιστήμον. Ο Μπεσλεμές είναι πολιτής. Θα το αλλάξει, ρε φίλε. Ο Μπεσλεμές είναι, είναι πολιτής. Πουλάει. Στην αγορά είναι. Μπορεί να είναι ασφαλιστής. Θα το αλλάξει. Μπορεί να είναι ιατρικός επισκέπτης. Μπορεί να είναι, ξέρω όταν έχει ένα επίθετο το οποίο δεν πουλάει, το αλλάζει. Όχι, ρε φίλε. Για φαντάσου τώρα να κάνουμε παιδιά και να γίνουν ηθοποιοί, ξέρω καλλιτέχνες και να αλλάξουν το επίθετο. Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Θα ήμουν θυμωμένο. Κατάλαβες. Καλύτερα να βγάλει το παιδί το όνομα του πεθερού παρά να με το αλλάξει το επίθετο. Να πούμε. Δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν τα ξέρεις. Άστα, αυτά είναι μακριά. Άστα, δεν τα ξέρεις. Σταμάτα, μη. Έπιασε τους αγροτικούς αστέρες να τους κάνεις φίλους. Δώσ' τους ένα μεροκάματο εκεί πέρα. Εγώ έπιασε τον αγροτικό αστέρα. Δώσ' τώρα ένα τη security εκεί στους αγροτικούς. Οι οργανωμένοι για να μην μιλάνε. Οι οργανωμένοι για να μην μιλάνε. Θέλουν να πούμε. Πώς το λένε. Οι δημοσιογράφοι θέλουν την είδηση. Ο καθένας έχει την αυτή του. Το καλό Εβιτάλ ένα κουταλάκι. Ναι, τη σούπα. Εγώ παίρνω παραπάνω. Ε? Κάτι σε πειράζει. Ναι. Πρόσεχε τον. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Έλα. Εγώ χάρηκα γιατί όσο ήταν εκεί ο Παναγιώτης ο Δελιμπέρης και ο Τάσος Κατσιαμπής πήγαινα, τους παρακολουθούσα και τα βλέπα τα παιδιά πηγαίνανε παντού. Πιτσιρικάδες, πώς λες. Ξέρεις τι είναι μια ομάδα σαν ορτουκά αστέρα. Να έχει οργανωμένους και πιτσιρικάδες οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα και να μην έχουν ραδιοφωνάκια κανείς στο γήπεδο να ακούει τι κάνει ο Άρης, τι κάνει ο Ηρακλής, τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Είχα πάθει πλάκα. Με πολύ σημαντικό. Και είχε πάνω από 100 παιδιά τα οποία ήταν κάνα κερκίδα. Λοιπόν, και μου λέγανε τα παιδιά πηγαίνανε και εκτός έδρας και παντού είχανε. Μπράβο τους. Αυτό είναι κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Κάτι ωραίο. Και δεν θα διαβάσουν, μου στέλνουν μια ανακοίνωση. Όχι, τα διαβάζουν. Έχουν αγανακτήσει. Καλά κάνεις. Ξέρεις, εγώ τους λέω για να ξαναγανακτήσουν, να τους δώσει εκεί κανένα πενιντάρικο ο Θεοδωρίδης. Ρέφαγε ο άλλος ναι. Τον παπά τώρα. Εντάξει, ναι. Και θα πέσει η ομάδα, δεν πειράζει. Μια φορά την έφαγε, δύο φορές την έφαγε. Α πέσει, ένα αγροτικό αστέρα. Εδώ πει ολόκληρο Άρη, ολόκληρο Ηρακλή. Ο αγροτικό αστέρα δεν απέσει. Τι έγινε τώρα, κάνουμε δηλαδή πόλεμο στον πρόεδρο, τον κύριο Θοδωρίδη που βάζει και το γιο του τρίτη αλλαγή με τσαμπουκά μέσα. Πώς θα γίνει. Εντάξει. Άντε, πάμε. Άντε, πάμε. Το βάζει. Δεν μπαίνει τώρα στο τελευταίο μα, δεν έπαιξε ο Θεοδωρίδης τρίτη αλλαγή. Γι' αυτό χάσα. Και έχασε ο αγροτικό αστέρα. Γι' αυτό χάσα. Ο δικό σου τον έβαζε, έπαιρνε το χαρτάκι. Κάνει λάθο. Εντάξει, καλά. Κάνει λάθο. Έλα, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Και επειδή σε μεγάλη σου πια. Ήμερα σου πια μεγάλη. Εντάξει, και ναι, σουπιά ναι. Με γόβεση. Και τι διαφημερίδε τι πήρε. Τι, γιατί για τι διαφημερίδε. Γιατί σημειώνει πράγματα στη δικιά μου και δεν μπορώ να, δεν μπορώ να διαβάσω τη μερίδα. Πάω σπίτι, λείπει σελίδα ή μία. Ενώ σου παίρνουν εφημερίδα, παίρνει. Λοιπόν, θα κόψει. Δεν την πληρώνει, τι δίνει ο ανδρώνει δωρεάν. Είπα εγώ ότι την πληρώνω. Ναι. Θα πάρω αυτό. Θα πάρω αυτό. Για να μην κάνω για το αρχείο. Εσύ πες την εφημερίδα και κρατάς τη στήλη αρχείο. Απεθάνεις μετά από 10.000 χρόνια, θα ψάχνουμε να σε βρούμε. Όχι, έχεις... και αυτή είναι η εφημερίδα, ανάποδα. 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 Φέρτε πάρτε την εδώ. Πάρτε αυτή, φέρτε την εδώ αυτή. Όχι, φέρτε σε τη στήλη. Πάρτε τη σελίδα. Ενδιαφέρει τον κόσμο να τι κάνουμε. Ναι, φυσικά. Αυτή η στήλη γράφεται με κόπο και αίμα. Σιγάρε, έκοψε το δάχτυλό σου με τον ηχοκόπτη. Με κόπο και αίμα. Έφαγε μήνυση, αγωγή.
Και κυνηγήσανε για αυτή τη στήλη. Φυσικά. Σε σπάσαν τα μάτια. Στα είπε ο Γρηγοριάδης. Όχι, δεν με είπε τίποτα. Δεν στα είπε. Όχι. Είσαι αδερφή. Στο λέω στον αέρα. Είσαι αδερφή κανονική. Πρόσεξε γιατί οι γκέι θα σε κάνουν να σε κυνηγήσουν. Να με κάνουν θέλουν. Είσαι κι εσύ. Εγώ, να το παραδεχτείς. Εγώ είμαι με τους γκέι, να ξέρετε. Και καλά κάνεις. Κι εγώ είμαι μαζί. Μήνυση... Αλλά εσύ αδερφή και δεν το παραδέχεσαι. Ναι, στη μήνυση να πας μόνος. Ναι. Εννοεί. Καλά, εσύ και η γνωστή κότα. Κο-κο-κο, γεια. 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 Κο-κο-κο,